γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή. Γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο. Τρομερή καρναβαλική διάθεση. Είδες αγόρι μου, για σένα μεριμνώ. Δεν θα βγεις σήμερα το βράδυ, θα κάτσεις σαν καλός και ενάρετος νέος να διαβάσεις και θα κάνεις καρναβαλάκι εδώ 6 ώρα το πρωί στο Λίπερο 107,4. Πριν από όλους, οι άλλοι θα ξυπνήσουμε μεσημέρι για να το κάνουμε. Άντε, ανέβασε στάτους αυτά που είστε γατάκια εδώ, ψήνουμε, κάνουμε, ράνουμε, χορεύουμε. Που να ξυπνήσουμε. Θα ξυπνήσουμε όμως, θα ξυπνήσουμε κυρίες και κύριοι. Λίπερο 107,4 θα ακούτε. Μπάμπης Βατμανίδης, Αναστάσης Ασκητάς, αγουροξυπνημένος, διαβασμένος. Φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα της μαθιώσας νεολαίας, η οποία... Τρένο. Τρένο, πάει και τρένο, ναι, πάει για τίτλο, αλλά και αφήνει και πίσω τις χαρές, διασκεδάσεις, ασωτίες, όλα αυτά που κάνουν οι νεολαίοι. Θυσίες. Εντάξει ρε παιδί μου, σ' αρέσει τσικνοπέμπτη να βγαίνεις, να μεθοκοπάς, να γλεντοκοπάς, να γνωρίζεις κοριτσάκι, τι άλλο, τα καλύτερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, για όλα αυτά πρώτα απ' όλα δεν βγαίνω τσικνοπέμπτη, γιατί έχουμε καθιερώσει με μια έτσι ευρύτερη παρέα της τάξης των 50-60 ατόμων. Α, ωραία παρέα. Ένα ψιστήρι κάθε τσικνοπέμπτη σε μια πιλωτή στην Τούμπα. Α, μάλιστα. Εκεί που παρκάρουμε όταν πάμε γήπεδο. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, αυτό φέτος δεν θα γίνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νιώθω ένα κενό, ένα εθιμικό κενό. Έτσι. Οι παραγωγοί του τόπου μας, εκεί μας έχουν καταντήσει. Εκεί μας έχουν καταντήσει πραγματικά. Αλλά εντάξει, δεν πτωείστε. Θα γίνει τσικνοπαρασκευή. Το κρεατάκι θα το φάτε, δεν θα το στερηθεί ο πλανήτης. Ή μάλλον θα τα στερηθεί. Τα κάποια ζωάκια θα επέρθει γενοκτονία. Είναι ο κύκλος της. Ο βιολογικός κύκλος ζωής. Έτσι. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο εδώ στο λόγο επειδή. Εντάξει, τσικνο πρωινό. Βέβαια, πού τσίκνα για μας, για να την πετύχουμε θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλές ώρες για να εισέλθει ο κόσμος σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Βέβαια, η Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη έχει ένα ιδιαίτερο βάρος. Δεν τη γιορτάζουν τόσο πολύ, νομίζω, σε άλλα μέρη του πλανήτη. Έχω βρεθεί Τσικνοπέμπτη Αθήνα και ξέρω, όπου δεν υπήρχε ψυχή στο δρόμο πουθενά, όπως έχουμε εδώ πέρα από το μεσημέρι, σαν να είναι πρωτοχρονιά ένα πράγμα. Εδώ πέρα νομίζω όλες οι γιορτές και οι επέτη με αυτόν τον τρόπο γιορτάζουν. Έχουμε, κοίταξε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Φυστό. Οπότε μέθοδος εορτασμού που κερδίζει και φέρνει αποτελέσματα φυσικά δεν αλλάζει. Έχω γίνει δέκτης εδώ και κάποια χρόνια παραπώνων από... άτομα που κατάγονται από επαρχιακές πόλεις μικρότερες από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που παραπονιούνται ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει εορτασμός με την ένταση που υπάρχει στις πόλεις τους. Εγώ το έχω απορρίψει βέβαια αυτό στη Λίμνη, γιατί είμαι γνήσιος εκπρόσωπος της πόλης αυτής. Και δεν ανέχομαι τέτοιες καταστάσεις. Ότι δεν υπάρχει ένταση στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Καλά, έχουν βρεθεί ποτέ το βράδυ να δουν τι γίνεται. Νομίζω ότι απλά νιώθουν ότι θέλουν να δουν ένα καρναβάλι τύπου μια Τσικνοπέμπτη που θα μοιάζει με το καρναβάλι της Ξάνθης της Πάτρας. Το οποίο εντάξει, γιατί να το κάνουμε στην Γιατί μα δεν έχουμε. Γενικότερα η Θεσσαλονίκη ποτέ δεν είχε καρναβάλι. Γιατί να κάνει. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειαζόταν το και καρναβάλι. Νομίζω μπορούμε να τα επεξέλθουμε από μόνοι μας. Αλλά για μας το καρναβάλι είναι αυτό, να βγούμε, να πιούμε, να ψήσουμε, να τελειώνουμε. Και κάπου εκεί εξαντλείται την Τσικνοπέμπτη δηλαδή το ζήτημα. Ελπίζουμε να σας βρει και σας αυτή η μέρα με διάθεση, με όρεξη. Να το κάψετε βρε αδερφέ λίγο παραπάνω. Θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Μέχρι και εμείς, έχω να βγω και εγώ τις κνοπέμπτες και έτσι, μόνο όταν παίζω. Δηλαδή, αν θα έχει τύχει κάτι να κάνω, θα είναι αυτό για στα πλαίσια της εργασίας. Και σήμερα παίζω κιόλας μουσικούλες τα βράδια. Κάτι τέτοια και όχι μόνο. Οπότε, καλή εκπομπή θα είναι αύριο το πρωί που θα έρθω εντελώς κατευθείαν. Γιατί το μαγαζί είναι εδώ δίπλα. Δηλαδή, θα τους παρατήσω κιόλας πίσω και μπορεί το μαγαζί να είναι γεμάτο 6 ώρα, μπορεί και όχι. Και να τους πω, παιδιά, έχω εκπομπούλα ή πάμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε την καρναβαλική μας φιέστα. Θα μπορούσε να βγεις από εκεί, όπως κάνουν. Ωραία θα ήταν. Καλά, όνειρο ζωής είναι αυτό, να μπορούσαμε να βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Να μην χρειάζεται να ερχόμαστε καν εδώ. Αχ, σε κάποια χρόνια θα το καταφέρουμε. Ό,τι θέλεις πάρα πολύ, θα συνωμοτήσεις και το σύμπαν υπέρ σου.
τσικνοπεμπτούλα λοιπόν σήμερα. Πέμπτη 8 του μηνού του Φλεβάρη. Εκτός από τσικνοπέμπτη είναι και προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης. Εορτάζουν ο Ζαχαρίας, ο Ζάχαρης, ο Ζάχαρος, ο Ζάκη. Ωραία αυτό. Γιατί γελάς εσύ, είσαι κακοπροαίρετος τώρα. Ζάκη, ο Ζάκης, δηλαδή να βγάλεις τώρα το παιδί σου Ζάκη. Και το φωνάζει και το φωνάζει στο πάρκο. Ε, Ζάκη, θες ένα ευρώ, να πάρεις μια τυρόπιτα. Ζαχαρένια, Ζαχάρο, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα. Δεν υιοθετούμε και δεν παραπέμπουμε ποτέ συνειρμικά κάπου. Ο ήλιος θα ανατείλει από τις 7:22 και θα δύσει στις 5:56. Με τη σελήνη να είναι 36 ημερών. 36, τι λέω, δεν υπάρχει από το 23 από μόνος μου, ό,τι να είναι. Μεθύσαμε χωρίς καν. Είναι η μέθεξη η πρωινή. Τσικνοπέμπτη γιορτή της Ορθόδοξης Παράδοσης, την οποία καταναλώνεται. Μας λέει εδώ η Wikipedia, καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες κρέατος. Μετρημένο αυτό ή έστολη. Δεν ξέρω. Αλλά είναι γιορτή της Ορθόδοξης Παράδοσης αυτό όμως. Λαμβάνει μέρος την Πέμπτη λόγω του ότι οι μέρες Τετάρτη και Παρασκευή θεωρούνται ούτως ή άλλως νηστίσιμες. Έχουμε, δεν έχουμε νηστεία. Ναι, καταλαβες. Της δεύτερης εβδομάδας των αποκριών την αποκαλούμενη και κρεατινή. Βέβαια, απόκριες, ναι. Απόκριες εμείς τις λέμε και τις συνδυάζουμε με το καρναβάλι. Η εκκλησία φυσικά όλα αυτά τα αποστρέφεται. Με τα βδελημίας, είναι του σατανά, είναι του διαόλου. Και θα συμφωνήσουμε κι εμείς. Προηγείται, λέει, αυτή η πρώτη κατά σειρά προφωνή και ακολουθεί η τρίτη εβδομάδα της Τυροφάγου. Πραγματοποιείται κάποιες μέρες πριν από την έναρξη μεγάλης νηστείας της Σαρακοστής. Και πολλά αιθήματα σε όλη την Ελλάδα. Ανάλογα στις περιοχές βέβαια που έχουν έτσι πιο έντονο τον εορτασμό του καρναβαλιού. Στην Πάτρα, στην Ξάνθη. Πού άλλο έχουμε έτσι καλό καρναβάλι? Στην Κοζάνη έχει, ναι. Έχεις πάει και ξέρεις. Θα δώσουμε και ανταπόκριση από τα καρναβάλια την επόμενη εβδομάδα που θα βρεθείτε. Δύο είδων τα καρναβάλια όμως. Δηλαδή, είναι τι? Ένα τα Ξάνθη Πάτρα, τα πολύ. Που είναι διεθνή. Ναι, ναι, πολύ ναι, διεθνή, ναι. Και τα άλλα τα πιο ελληνικά, πιο βαλκανικά, είναι τη Κοζάνη. Στην Κοζάνη δηλαδή έχει χάλκινα και τέτοια. Ναι. Α, ωραίο καρναβάλι. Έχει τους φανούς με τα μπρε 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 το βράδυ. Με τα... με στίχους που. Εντάξει, είναι λίγο έτσι σκοπτική αυτές τις ημέρες. Εντάξει, αυτή τη λογική βάζουμε και τον Μπουρανί που γίνεται στον Τύρναβο. Σωστό, καθαρά Δευτέρα δεν είναι αυτό. Καθαρά Δευτέρα νομίζω, ναι, αν δεν κάνεις. Αλλά και σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος υπάρχει διάθεση για να το κάψουμε, βρε κύριε Στέφανε, να το ρίξουμε και λίγο έξω. Γιατί η μέρα αυτή το. Η μέρα το επιτάσσει. Εντάξει, αφορμές ψάχνουμε. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί και ζήτημα σε σχολείο. Υπάρχει μια διένεξη σε σχολείο, στα σχολεία μάλλον στην περιοχή της Λέσβου, σχετικά με τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης, η οποία λέει διχάζει τη Λέσβο. Διαβάζουμε σε άρθρα σε εφημερίδες, δεν ξέρω το είδες αυτό. Είδες αυτό. Ναι, διχάζει τη Τσικνοπέμπτη, λέει τη Λέσβο. Και λέω τώρα τι έγινε. Δηλαδή δεν μας φτάνει πόσα ζητήματα έχουμε να διχαστούμε. Καθημερινά πλακωνόμαστε, όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Για τα πάντα. Βρήκαμε τώρα να διχαστούμε και για την Τσικνοπέμπτη. Ναι, και μάλιστα διαβάζω αυτό από την Καθημερινή. Λέει προϊόν αντιπαράθεσης έχει γίνει Τσικνοπέμπτη στη Λέσβο, διχάζοντας την τοπική κοινωνία, καθώς έχει προκληθεί έντονη συζήτηση για το αν θα στηθούν ψισταριές μέσα στα σχολεία. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από συλλόγους γονέων και κηδεμένων, προκειμένου, λέει, να τηρηθεί ένα νέο έθιμο των τελευταίων τριών, λέει, των πολύ τεσσάρων ετών. Okay, νέο, νέο για τη Λέσβο. Για τη Λέσβο. Ενδεχομένως να εννοεί νέο το να στείνεται φουφού μέσα στο σχολείο. Εσείς το είχατε αυτό, είχατε φουφού. Είχατε φουφού μέσα στο σχολείο. Εντάξει, εμείς είμαστε και στην Επτάλοφο και στη Λέσβο. Σωστό και αυτό. Εγώ ομολογώ ότι δεν είχαμε φουφού. Αλήθεια. Και ποιος την έβαζε, βάζετε μέσα, δηλαδή ποιος έψινε. Οι μαθητές, οι καθηγητές. Και ερχόντουσαν και κάτι καθηγητές που ήταν ο θείος που κάθεται με την νεολαία και έλεγε «Δεν ξέρω τα ψήνετε, άστο σε μένα το Έτσι πρέπει ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι και το αρρωγός και κοντά στον μαθητή. Άκου τώρα, λέει, έχουν και τα βάζουν ακόμα και τα ψητήρια στα σχολεία, δηλαδή, στη Σαμπελόγκηπη. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι χάθηκε την παράδοση. Μάλιστα. Βάσει του οποίου, λέει, αυτού του νέου εθήμου, οι μαθητές τσικνίζουν στα σχολεία. Συγκεκριμένα έχει καθιερωθεί στη σχολή της Λέσβου και μάλιστα όχι μόνο σε αυτά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την Τσικνοπέμπτη να τσικνίζουν.
Σε ορισμένα από τα σχολεία προμηθεύονται έτοιμα ψητά κρέατα από ψητοπολία. Δεν μπαίνουν δηλαδή στον κόπο. Delivery. Μισή δουλειά. Μισή δουλειά. Δεν έχει νόημα. Εσύ τώρα τι, να πάρουμε σαντουίτς να φάμε. Εντάξει, το κάνουμε και στο οποιοδήποτε άλλη ημέρα. Ενώ σε άλλα λέει ψήνουν στις αυλές με πρωτοβουλία των γονέων τις τελευταίες ώρες του σχολικού ωραρίου. Μπράβο στους γονείς. Η όλη λέει συζήτηση προκλήθηκε από μια επιστολή μέσω email του προϊστάμενου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ζήτησε από τους συλλόγους διδασκόντων να αποφύγουν ενέργειες και εκδηλώσεις που δεν συνάδουν με την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Ψά, δεν τρέπεται. Έτσι, ακολούθησε σχετική ενημέρωση από τους διευθυντές του σχολείου στους συλλόγους γονέων, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις. Βεβαίως, βεβαίως, από τους γονείς. Σε τι σχολεία θα φέρουμε τα παιδιά. Καθίστε καλά, εμείς τώρα εδώ να πούμε, σας στέλνουμε τα παιδιά μας, δεν έχουμε βιβλία. Θα μας στερήσετε και τα σουβλά. Σε τι κόσμο θα τα φέρουμε αυτά τα παιδιά, παίζουν δηλαδή. Στη Λέσβο έχει γίνει σύστημα αυτό τώρα. Κάτι διώκεται η νεοελληνική παράδοση. Μία με το νοσοκομείο που οι άλλοι. Κάνανε ένα σεμπέκικο. Ένα σεμπέκικο, κάνανε μια πρωτοχρονιά. Ναι. Κάνανε ένα μίνι ρεβεγιόν. Έγινε χαμός. Λέσβο ήταν. Λέσβο ήταν. Γενικό νοσοκομείο Λέσβου. Και τώρα αυτό. Και τώρα αυτό. Δεν μου λες εσείς τώρα στο σχολείο όταν πηγαίνατε, δεν μάθατε να ψήνετε. Κάποιοι δεν αποκόμισαν. Εννοείται φύγαμε με γνώση από εκεί. Γνώση. Βέβαια, γιατί να σου πω την αλήθεια. Ανοίγει τη ρετσίνα με το στόμα για κάποιου που εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Κάποιοι σωστό. Αλλά και εγώ δηλώνω. Αχριστός δηλώνω. Εντάξει, ψήναμε εμείς στο στρατό. Εκεί λίγο έτσι ασχοληθήκαμε γι' αυτά, αλλά έχω να ψήσω από το στρατό. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Αλλά κοίταξε, άμα τα μάθεις μικρός, είσαι σαν σφουγγάρι. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Σαν το ποδήλατο ένα πράγμα. Μα μάθεις να ψήνεις, δεν το ξεχνάς ποτέ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Το σύμπαν δεν είχε τι να κάνει και συνομώτησε για τον Μπάμπη, Κοέλιο. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Ξέχασα να συστηθώ. Τάσος Ολυμπιακός από Τούμπα, θα τα πάρουμε όλα. Εντάξει, όχι και όλα, τώρα μην γίνεις υπερβολικός. Και το κύπελο δικό μας είναι. Μάλιστα, του χρόνου μάλλον, του χρόνου. Δεν πειράζει. Και ξανά προς τη δόξα, ο Ολυμπιακός πόσα χρόνια έχει να πάρει κύπελο, πλάκα. Ολυμπιακός, φίλε, μου θυμίζει το ανέκδοτο με το κυνηγό και την αρκούδα. Το τελευταίο διάστημα με την ΑΕΚ. Καλά, εντάξει. Κανονικά δηλαδή. Ναι, δεν το θυμάμαι το ανέκδοτο αυτό τι έλεγε. Είναι που το πιάνει συνέχεια η αρκούδα τον κυνηγό και τον απαυτώνει και στο τέλος του λέει δεν μου, για κυνηγός δεν μου μοιάζει, μάλλον για το άλλο. Εντάξει, οκ. Οπότε, ναι, για τα ψησίματα και εμείς όντως τώρα ψήνουν στα σχολεία. Δηλαδή, αλήθεια, δεν το ήξερα ρε παιδιά αυτό. Μπράβο, μπράβο, να κάνω παιδεία μένει. Η κόρη μου λέει δώσ' μου 5 ευρώ για αύριο και ο γιος μου λέει δώσ' μου 15. Είναι ανάλογα. Πιο... Η κόρη σου είναι δημοτικό, ο γιος σου είναι γυμνάσιο, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Είδες, έχουν διαφορετικές απαιτήσεις τα παιδιά. Σωστά. Και εγώ θυμάμαι στα χρόνια μας, είχαμε, δεν είχαμε φυσικά τέτοια. Είχαμε απ' έξω το τζάτζι, το γνωστό τζάτζι. Ναι. Δεν γινότανε, γιατί τον είχα τον άνθρωπο μου δικαιολογούσε. Η μισή δηλαδή τον είχαμε για να μας δικαιολογεί τις απουσίες. Ποιος είναι ο γνωστός τζάτζις, εμείς δεν τον ξέρουμε. Ήταν ένας τύπος με ένα τρίκυκλο εκεί ένα τα χρόνια που γυρνούσε και... Και δικαιολογούσε από σύνδεση. Ναι, κανονικά. Και τον είχαμε εδώ, φέρναμε να δικαιολογεί τις απουσίες. Ήταν ο πατέρας όλων μας. Έτσι, ο μπαμπάς σας. Ο Τζάτζης είναι ο μπαμπάς σας. Ο Τζάτζης. Και τι έφερνε αυτός κρέατα και τέτοια και τρώγατε στα σχολεία. Είχε κάτι ψιλοχαζάλου, κάνικα, εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν μέχρι... Ίσως ήταν μέχρι μουστάρδα, ήταν και οι εποχές τότε ήμουν μικρός, έτρωγα πτώματα, δεν ήξερα. Έτσι. Τώρα πώς αισθάνεσαι σαν χορτοφάγος που κυκλοφορείς ανάμεσα στις τσίκνες, το έτσι, στο αυτό. Θα σου πω χθεσινή συζήτηση στο σπίτι. Μου λέει, λέω τη γυναίκα μου επιτέλους, λέω πάω που παίζει μια ανθρώπινη ώρα. Μου λέει δηλαδή, λέω 7.30. Και τι μου λέει, δεν θα πάμε, λέει, τυκνοπέμπτη κάπου. Λέω, και τι να κάνω, σαν ηλίθιος, λέω, να παραγγείλω μια φύτα, λέω, ή ένα τζατζίκι, λέω. Έτσι, μια πατάτα βραστή. Όχι, εντάξει, τρως, μια τηγανητή πατάτα και τέτοια, ναι, όντως. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, αλλά να τυκνιστώ, δηλαδή, χωρίς λόγο. Απλά για να μου την πει. Έτσι, καλά σε κάνει. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? Κοίτα, είμαστε 26 χρόνια μαζί. Για 50 θα στα λέει εκεί. Θα σε γλεντάει για 50 χρόνια. Μας γλεντάει κανονικά. Να είσαι καλά, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Τι έγινε, ρε, 10 ώρες. Τι έγινε, έχουμε δώσει. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος και πώς είσαι, νοιάζεσαι. Με νοιάζει, κάνουμε. Εσύ γιατί άργησε σήμερα. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πόσα χρόνια.
Πώς λέει ο τέτοιος, ο Μάριος Ασλάμας, που άμα δεν του πεις, αδερφέ, όνομα και ομάδα, όνομα και ομάδα δεν προχωράει. Ναι. Μα δεν είναι κουκομπλόκ, ναι. Έτσι και εγώ θα ρωτάω πόσα χρόνια παντρεμένοι. Τι έγινε? Καλά είμαστε εσύ. Αδερφέ. Τελείωσε η κατάληψη. Ναι, ας πω κάτι. Ναι. Επειδή εγώ δεν φιλάω για άλλες ομάδες. Όχι. Ξέρουμε. Όχι. Ας ελπίσουμε σήμερα εκεί στην Αθήνα που θα πει ο Ατρόμητος με μια ομάδα καρναβάλια. Ναι, το έχεις έτοιμο αυτό να το πεις. Ναι, γιατί είναι και την κλοπέδια. Ας ελπίσουμε ναι. Να μην είναι καρναβάλι και ο μαυροφορεμένος. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ? Αν είναι το παιχνίδι στα Έσχια, δεν υπάρχει το στραγάλι, άνετα. Άνετα, να κάνει ένα 2-0 τουλάχιστον. Εγώ φιλαράκι χθες είδα την ΑΕΚ ναι. Και τρόμαξα. Τρόμαξες. Έχει τρομερή ομάδα. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα πάει μοσιακά, που θα κλατάρει? Τι να μην πάει, όχι, θα πάνε αυτοί εδώ, ρε, δίπλα. Με αυτή εξεκούραστη είναι αυτή, μια φορά την εβδομάδα παίζουν. Έχει ιστορίες και 90-10 διαιτησία. Να, δεν κουράζονται. Και λέει για τους άλλους. Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Αλλά να ξέρεις ότι άμα είναι στα Έσχια το ματσάκι, άσε που δεν πιστεύω. Ναι. Εντάξει. Γιατί χθες έλεγα Ολυμπιακός θα το πάρει, αλλά τώρα βλέπω την Άγγλα να κάνει το double. Άνετα. Άνετα, μάλιστα. Και άσε τώρα αυτούς τους κλαψομύδους να λένε. Μάλιστα. Γενικά το κατά πόσο πέφτεις μέσα στις προβλέψεις σου, εγώ ήδη ετοιμάζω ότι θα φορέσω 6 Μαΐου. Κάνε μας τη χάρη τώρα κι εσύ. Γιατί μαυρόασπρος είσαι. Να πούμε κάτι για μπάσκετ, γιατί βαρέθηκα για το ποδόσφαιρο. Τι να πεις για μπάσκετ, θες να βγάλω τίτλους από το Παλέτε Σπορ και να έχουμε τίποτα... Τα βραβεία του Γκάλι. Στο κρατικό της Πηλέας, ε. Στο ποιο? Το κρατικό εκεί της Πηλέας. Σαν νοσοκομείο ακούγεται αυτό. Ωραίο αυτό. Ναι, είναι το κρατικό. Διανυκτερεύει. Σας πλήρωναν, τα είπε και ο Ψωμιάδης. Τι είπε? Αξιόπιστη πηγή. Ο Ζωρό τι είχε, τη θυμάσαι? Και πολλά έχει πει. Ναι, θα σώσει τις απόκριες. Είναι αξιόπιστη πηγή, ρε φίλε, γιατί τα... και τα έσταζε. Μάλιστα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Πασχάλη μου. Περίμενε, όπως είναι από πίσω να πάει να κλείσει, να βγει ναι. Το διάλειμμα. Μάλιστα. Άκου να σε πω. Για πες. Και τι είχε πει ότι τότε ο Νομάρχας. Τι είχε πει της καρδιάς μας, να μην το... Ότι το κρατικό της Πηλέας ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Α, δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή στην επιτησία του. Γι' αυτό πλέρωνανε αυτοί, κατάλαβες. Έτσι, πλέρωνε ο ελληνικός λαός. Έτσι, μόνος του. Μόνος του, εντάξει, δεν κάναμε τίποτα. Έδωσε μια καρδιά. Εντάξει, ωραίο, έτσι, να παίρνουμε μπρος, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. Τεκελαπόγκο. Είμαστε κοντά στη μαθιώσα νεολαία της Λέσβου που βάλετε. Που μαστερούνε τα εθήματα, κυρίες και κύριοι. Σε αυτόν τον κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, λέει, του Τρίτου Γυμνασίου Μυτιλίνης, Ειρήνη Λάσκαρη κιόλας. Είναι και πρόεδρος. Είναι συμφοιτήτρια Ειρήνη Λάσκαρη από τη Μυτιλίνη, πως είναι σόι. Δεν ξέρω. Να μας πει. Μα πως είναι σόι με το Λάσκαρη εδώ πέρα τίποτα. Αυτό εκεί, το μυαλό σου να πήγε και κατευθείαν στη συμφοιτήτρια. Αφορμή να της πιάσει κουβέντα. Λέγαμε το τώρα, μήπως έχεις. Λέγαμε το πρωί για σένα, που χάθηκες βρε ψυχή και τέτοια. Επιχειρηματολογώντας, λέει, μάλιστα υπέρ του εθήμου στο σταθμό Αιγαίο της ΕΡΤ, υποστήριξε πως κάποια παιδιά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τσικνήσουν όταν το μεσημέρι επιστρέψουν στο σπίτι τους. Λόγω της κρίσης και οι σύλλογοι γονέων, όπως με ευπρέπεια έκαναν τόσα χρόνια, θα το κάνουν και αυτή την Τσικνοπέμπτη, έχοντας ως πρώτο μέλημα τα παιδιά. Τι προλογάρα έχει πουλήσει, εντάξει. Ειρήνη Λάσκαρη, γιες πρωθυπουργός. Πω, δηλαδή, ας κοιτάω ούτε εσύ να το σκεφτώσουν αυτό. Δύσκολα, δηλαδή με γατάκι μπροστά. Άκου τώρα, τα παιδιά δεν έχουν, δεν θα τσικνήσουν στο σπίτι και εμείς αναγκαστικά εδώ για να... Εντάξει, δεν προσβάλλουμε, λέει, με τον τρόπο αυτό τον χώρο του σχολείου. Αντίθετα, την ημέρα αυτή το παιδί έχει τη δυνατότητα να έρθει κοντά στην παράδοση σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Δεν κινδυνεύει ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, μαθαίνουμε τις άλλες μέρες, τα μάθουμε τώρα. Ούτε η ευπρέπεια του σχολείου την Τσικνοπέμπτη. Στο σχολείο μας ενημέρωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να ψήσουμε στην αυλή. Αλλά ακόμη και έτσι θα ψήσουμε σε άλλο χώρο και θα τα προσφέρουμε για το καλό της ημέρας στα παιδιά στο σχολείο. Εντάξει, Ειρήνη Λάσκαρη, η Ελλάδα παντιστέκεται, κυρίες και κύριοι. Διότι όσο και αχτίζουν φυλακές και ο κλειός δεν έβει. Στο μάχη μου είναι αλταριό. Που όλο θα δραπετεύει, όλο θα κυριεύει. Τροφή να ρεύει. Έτσι.
Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μιχάλης Καποτάς, μιλώντας σαν στρατόπεδο. Σαν στρατόπεδο ακούγεται κιόλας. Στη Λάσκαρη θα πάει και να μιλήσει αυτό. Έλα ρε Καποτά, τώρα κοιτάς τη Λάσκαρη, τι να πιάσεις. Μιλώντας και αυτό στον σταθμό του Αιγαίου, τόνισε πως δώσαμε οδηγίες στα σχολεία να μην γίνουν ενέργειες την ημέρα αυτή που να διαταράσουν την ευπρέπεια των σχολείων. Είναι απόλυτα σαφές. Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης δεν χωρά μέσα στα σχολεία. Και την ευθύνη για την τήρηση όσων προβλέπονται έχουν οι συλλόγοι διδασκόντων. Μαλά τα αυτά λέει ο Περιφερειακός. Συνεχίζει ιστορία τώρα. Εδώ έχουν φτιάξει ολόκληρο μυθιστόρημα. Μπράβο, καταπληκτικό άρθρο. Μπράβο στην Καθημερινή. Το Πολυτεχνείο του 21ου αιώνα. Αύριο μεθαύριο που ξέρεις, μπορεί να είναι και αργία για τα σχολεία της Τσικνοπέμπτη. Γιατί να λέμε, δεν υπήρξαν νεκροί στην Τσικνοπέμπτη. Υπήρξαν νεκρά γουρουνάκια του Τσικνοπέμπτη. Θα βγαίνουν κάποιοι άλλοι και θα αμφισβητούν. Κάποιοι θυσιάστηκαν τα παλιά τα χρόνια και ούτω καθεξής. Όλα τα αυτό, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αριστίδης Καλάργαλης άναψε το πράσινο φως στο στήσιμο των ψισταριών. Τη βγαίνει τώρα στον διευθυντή και σου λέει, σημειώνοντας ότι δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα. Το κάθε σχολείο θα κάνει ό,τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει, λέει, και το εθιμικό δίκαιο. Δεν γίνεται να τα πει όλα αυτά. Εντάξει, έπος. Το εθιμικό δίκαιο, ναι, αυτό που κυρίες και κύριοι επικρατεί με βάση κάποιες συνήθειες του λαού μας. Τέλος το όλο θέμα, επαλήθεση. Και πάλι ο κύριος Καποτάς, τονίζοντας το στην οδηγία που έστειλε στα σχολεία, δεν είπε να μην τηρηθεί το έθιμνο και να μην προσφερθεί ένα κέρασμα λόγω της ημέρας στους μαθητές. Είπε να μην γίνουν ενέργειες που δεν ταιριάζουν με το χώρο του σχολείου. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μεταφέρονται ψισταριές και να ψήνουν στο σχολείο, πολύ περισσότερο στο ωράριο λειτουργίας. Τηρούσαμε το έθιμο προσφέροντας στους μαθητές ένα κέρασμα την τελευταία ώρα του ωραρίου ή λίγο μετά τη λήξη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εντάξει, είμαστε, κυρίες και κύριοι, είμαστε συγκλονισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Λέσβο. Εσείς εδώ, να ξέρετε, τα παιδιά σας έχουν τα αιθήματα. Να μας είπε πριν ο φίλος, ότι φέρε 5-10 ευρώ, 15, σε φέρω εγώ να σε ψήσω. Αλλά κάποια παιδάκια αυτή τη στιγμή στη Λέσβο. Τα στερούνται αυτά. Τα στερούνται όλα αυτά. Έχουμε που έχουμε την κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να κάνουν και πράξη αντίστασης και όλα αυτά. Τα προηγούμενα τα ξεχάσαμε. Ενάντια στους δανειστές έχουμε. Ξέρεις βέβαια για πότε. Το επιχείρημα που δεν σκέφτηκαν όλοι αυτοί και νομίζω ότι είναι αυτό που θα καταλύσει τις αντιδράσεις είναι το εξής. Μήπως αντιδρούν και δεν θέλουν το χοιρινό κρέας μέσα στα σχολεία της Λέσβου επειδή έχει πολλούς πρόσφυγες. Αλλά καλά, εσύ το πήγες τώρα. Για να τους βγάλω όλους στον δρόμο. Εσύ τώρα το πήγες. Ναι, εντάξει. Το ξετό. Προμετωπίδα την ελεύθερη ώρα. Έτσι. Ναι, ναι, τι μας κρύβουν. Καλά, θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη. Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Τσικνοπέμπτη είναι και έχουμε καρναβάλι. Και δεν θα μας στερήσουν τίποτα από όλα αυτά που θέλουν να μας πάρουν, να διαβάλουν, να αντιστρέψουν και να ανατρέψουν τον πολιτισμό μας. Γιατί κυρίες και κύριοι, όπως είπε εδώ πέρα ο κύριος, το εθιμικό δίκαιο πολλές φορές επικρατεί και αυτά είναι στοιχεία ελληνικού πολιτισμού. Πουθενά νομίζω στον πλανήτη αυτή τη στιγμή δεν έχουν τέτοια εορτή. Και πού να τη βρούνε. Και πού να τη βρούνε και τέτοια μαζικότητα όσον αφορά τη φουφού. Δεν νομίζω πουθενά άλλου στον κόσμο να στείλουν όπου βρούνε μια φουφού. Αυτό είναι συλλογική κατάκτηση. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Ψήνεις μόνος σου. Γιατί να ψήνεις μόνος σου. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ζήτημα κοινωνικοποίησης. Έτσι, έτσι. Και θα αρχίσουμε πάλι να λέμε τώρα μετά με τετραγωνικά πόσο κόσμο έχει Τσικνοπέμπτη. Να βγάλει ανακοινώσει η αστυνομία. Πόσα σουβλάκια φαγώθηκαν. Ελικόπτερο αστυνομία να πετάει και να δείχνει. 165.000 ξυλάκια πεταμένα στην πλατεία. Βέβαια, άμα πετάξει θα έχει τόσο νέφος, τόσο τσίκνα που δεν θα μπορέσει να δει τίποτα. Επίσης, μετά τι θα έλεγε στο αντίστοιχο συλλαλητήριο, καλαμάκια σουβλάκια. Καλά, εντάξει, αν τυθότανε τέτοιο θέμα συλλαλητηρίου, νομίζω η Ελλάδα θα είχε διχαστεί ήδη, θα την είχαμε χωρίς τα δύο. Δεν θα βγάζαμε. Αν ήταν ένα προαπαιτούμενο, δηλαδή ότι. Να μας λέγανε, δεν είναι και έξυπνοι οι γείτονές μας. Να μας λέγανε ότι. Εντάξει, δεχόμαστε όλους τους όρους σας, δεν θα βάλουμε τον όρο Μακεδονία, αλλά βρείτε τα εσείς, πέστε αν είναι καλαμάκι ή σουβλάκι αυτό που τρώτε. Δεν θα καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Λύστε το με ένα δημοψήφισμα. Θα πλακωνόμασταν εκεί και τελικά θα τα ξεχνούσαμε όλα. Λίμπερα ακούτε. Λόγω επειδή στους 107,4 σήμερα στο πρωινό της Τσικνοπέμπτης 8 του Φλεβάρι και ποιους αξίζει να μνημονεύσουμε στις τις άλλες, ποιοι είχαν αυτή την ευτυχία. Βέβαια η Τσικνοπέμπτη είναι μεταφερόμενη εορτή, οπότε δεν εορτάζουν κάθε, δεν γενεθλιάζουν κάθε τέτοια μέρα. Σαν σήμερα που βλέπω εδώ τώρα κανένα αυτό. Ο Χρήστος Στόιτσκοβ γεννήθηκε, μεγάλος βούλγαρος ποδοσφαιριστής, παλαιότερη.
Μπαρτσελόνης ιστορίας το 1966. Πώς δεν τον φέραμε για αυτόν Ελλάδα, γιατί τότε είχαμε ένα τέτοιο οποιοδήποτε Βαλκάνιο, όπως λέγαμε προχθές για τον Χάτζη, τον οποίο τον είχε ψηλοσυμφωνήσει ο Ολυμπιακός μετά που νομίζω πήγε στη Δουβέντου, στη Ολυμπιακός, λέω Παναθηναϊκός. Οποιοδήποτε Βαλκάνιο τον αισθανόμαστε τόσο κοντά μας που το θεωρήσαμε δεδομένο ότι θα έρθει να παίξει σε κάποια ομάδα όπως ο Χριστός Στόϊκοφ που διέπρεψε στην. Τελικά μόνο Μπερμπάτο φέραμε. Μόνο Μπερμπάτο, να είδες και πάλι τον Μπερμπάτο τον είχαμε εδώ πέρα δικό μας σχεδόν. Ναι, ναι, αυτό είπε και στην παρουσίασή του. Τι είχε πει? Ότι γεννήθηκε 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα, άρα είμαστε αδέρφια. Τέλος, τέλος. Αυτό να στείλουμε διαπραγματευτή σε όλα τα εθνικά μας ζητήματα. Δεν βλέπω κάποιον άλλον εδώ σπουδαίο σημαντικό. 8 του Φλεβάρι, με διάταγμα το 1833 της Αντιβασιλείας, η Δραχμή αντικαθιστά ως νομισματική μονάδα το Φοίνικα. Παναγιώτης Λαφαζάνης, approved that. Έτσι, από το 1833 είχαμε τη Δραχμούλα μας δηλαδή, ε? Και την χάσαμε το 2001. Άντε να την επαναφέρουμε τώρα, γιατί εντάξει. Γιατί πολύ καιρός πήγε, εντάξει. Χάθηκαν όμως λίγο το κίνημα της Δραχμής, λίγο εξαφανίστηκε. Ένα διάστημα ήταν πολύ στα πάνω του ότι είναι η λύση. Μετά βγήκαν κάτι έσπα. Βγήκαν κάτι έσπα για να, γιατί θα χρειάζομαι, για να επιστρέψουμε και στη Δραχμή. Ενδεχομένως θα χρειαζόμασταν έσπα για να την εκδώσουμε. Κάτι να βάλουμε κάπου λίγο κάρβουνα να κινηθεί. Σαν σήμερα το 1981 είναι και μια ημέρα θλίψης για τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά γενικότερα για τον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το 1981 η τραγωδία της Θύρας 7 του Σταδίου Καραϊσκάκη, όπου μετά τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ 6-0, οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων στην προσπάθειά τους να βγουν έξω από το γήπεδο βρίσκουν τη Θύρα 7 κλειστή, με αποτέλεσμα να αποδοπατηθούν ο απολογισμός 21 νεκροί και 32 τραυματίες στη μεγαλύτερη τραγωδία που συνέβη ποτέ σε ελληνικό γήπεδο. Σαν σήμερα το 2004 και ο Γιώργος Παπανδρέου εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέσω μιας ανοιχτής διαδικασίας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος έφερε τα πάντα. Δανία του Νότου. Δανία του Νότου. Τρώει κρέας, λες ο Γιώργος Παπανδρέου? Νομίζω όχι. Δεν τρώει κρέας? Πιστεύω δεν τρώει. Λες, ε. Όπου ψηφίζουν 1.020.145 μέλη και φίλοι του κινήματος. Ήταν βέβαια ο μοναδικός υποψήφιος τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έλαβε 1.017.085 ψήφους, ενώ υπήρχαν και 3.060 άκυρα λευκά. Αυτή πρέπει να ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος και το Σόιτ. 3.060. Εντάξει, 2060 δηλαδή το ψήφισαν. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν το ψήφισαν. Το 2004 όλα αυτά. Ψάχνουμε κι εμείς όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ. Πασόκ. Εδώ ένα εκατομμύριο ψήφισε και οργάκι από μόνο του. Έτσι, προσήδες στις κάφες και. Έδωσε και κανένα 3 ευρώ τότε. Σίγουρα δεν ήταν. Κάνα 5 ευρώ. Αν την εποχή το Πασόκ τα κατάφερε. Δεν. Τα είχαμε. 2004 ήταν. Είχε τσουκάτος τότε. Έτσι. Είχαμε την. Ήμασταν έτσι στον απόϊχο των μεγάλων εξελίξεων. Λοιπόν, Τεκέλα Μπόγκο, πρώτη μήνυα ανάπαυλα για να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι, να βάλουμε και τα αθλητικά στην κουβετούλα μας, να θέσουμε και τα ζητήματά μας. Είχαμε κυπελάκια, πολλά πραγματάκια. Σήμερα έχουμε πάλι αγώνες κυπέλου. Να τα πιάσουμε, να τα σχολιάσουμε όλα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ με τους Λιλιπούτιους και όχι μόνο καρναβαλιστές. Στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά ανοίγει τα ματάκια του. Δεν έχουν σκάσει ακόμη οι τσίκνες, είμαστε με τα κουλουράκια μας, με τα ψωμάκια μας, με τα φουρνάκια μας. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε τσίκνο-πεμπτιακή κατάσταση. Νομίζω ότι λίγο μετά τις 11 θα αρχίσουν οι πρώτες φουφούδες να κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της πόλεως. Και θα συνεχίσει και το πάρτι μέχρι και το βράδυ, περισσότερο για την νεολαία. Και στα σχολεία, όπως μαθαίνω και εγώ, να είδες, θα στηθεί ένα μεγάλο τρικούβερ το γλέντι, γιατί πρέπει τα παιδιά μας να μαθαίνουν τα εθήματά μας. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας με την σταθμάρα μας. Καλό καιρό, παρόλο την υγρασία που έχει και την ψιλοψυχάλα που έριξε, τουλάχιστον προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 9 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή, 15 με λιακάδα το μεσημεράκι. Και το βράδυ επίσης δεν θα έχουμε προβλήματα και θα έχει πολύ κρύο, οπότε θα μπορούν όλα τα αγόρια να ντυθούν γυναίκες και οι γυναίκες να ντυθούν αγόρια. Όπως ήθιστε να συμβαίνει σε κάθε περίπτωση του καρναβαλιού. Επίσης δεν μπορώ το καρναβάλι που ντύνονται μερικά κορίτσα που απλά γδίνονται. Αυτό είναι το. Αυτό είναι το. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Όταν είναι στο κόνσεπτ. Ναι, να μεταφιεστείς, βάλε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή βρίσκεις ευκαιρία. Τι, την τσικνοπέμπτη. Ναι, ισχύει αυτό. Τις άλλες μέρες, γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα. Προβληματίζομαι, επειδή αυτό που λες καμιά φορά γίνεται έτσι με κραυγαλαίο τρόπο. Ναι. Προβληματίζομαι γιατί επειδή με κραυγαλαίο τρόπο ντύνονται γυναίκες και οι άντρες που ντύνονται γυναίκες. Καμιά φορά τις βλέπεις από πίσω και δεν ξέρεις.
Τι θα συμβεί μετά. Ναι, αν έχει πει και κανένα 2, 3, 5, 10 ποτάκια, ναι, όντως υπάρχουν και παρανοήσεις. Άμα είναι καλή πηγός ο νεαρός, ο οποίος έχει. Κάποιοι είναι και αδύνατοι. Με μακριά μπαλιά, φυσικά και. Εντάξει. Έχω ντυθεί και εγώ γυναίκα και ξέρω. Βέβαια, όταν είχα μακριά μαλλιά και ήμουνα και αξούριστος, οπότε αντιμετώπισα και εγώ κάποια προβλήματα τέτοιου χαρακτήρος. Τα παλαιά τα χρόνια. Γι' αυτό και πάχυνα, για να μην με μπερδεύουν. Κάποια επιτίδη, α πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα και στον Αναστάση. Καλημέρα. Τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Εμείς, πούμπα. Ετοιμάζεσαι για ψιστήρια? Έτοιμα τα έχουμε όλα, αλλά έχουμε ψηλό βροχό, ρε γάμο. Εντάξει, θα φτιάξει ο καιρός. Στην αυλή θα το κάνουμε. Βέβαια, πού τώρα, μέσα στο σπίτι. Σου αρέ. Εννοείται. Βάλε κανένα νάιλο. Έχουμε στέγαστο, ρε, τα πάντα. Τελείωσε, ρε. Θα ήθελα λίγο ήλιο να είναι. Θα βγει, το υπόσχομαι. Το υπόσχομαι, Πασόκ. Ζεσταριά, βάλαμε από κάτω τα κουκουνάρια, από πάνω κούτσερα από αμπέλι. Μ' αρέσει. Υπάρχει προετοιμασία, υπάρχει μέθοδος από τον ελληνικό λαό. Λευκό κρασί, ροζέ, κόκκινο, πήρε στο ψυγείο. Πω, ζωάρα. Γουστάρουμε ζωικό λίπος. Τα ίδια από ζυγούρι, πουλουκάνικα. Δώσε μενού. Σαλάτα μόνο καρότο και λάχανο. Έτσι, καλύτερη σαλάτα. Και απαγορεύεται διαροπάλου το ψωμί. Κρεατοποσία μόνο. Έτσι, βέβαια. Ναι, γιατί πρέπει να φροντίσουμε και την υγεία μας. Ναι, φράζουμε. Είναι μια φορά το χρόνο, αλλά εμείς έχουμε λεφτά στη τσέπη και το γουστάρουμε κάθε μέρα. Αυτό είναι το παράδοξο. Λεφτά, ανάπτυξη έχουμε. Βγαίνουν ένα-ένα στη φορά. Γι' αυτό δεν κατέβηκαν οι αγρότες στους δρόμοι τώρα. Γιατί ήρθε η ανάπτυξη, όλοι έχουν τα λεφτά. Θέλω να φέρω και τα πηγουμένισα, τα χάλκινα. Τα χάλκινα, το σάκι το ζώρα. Θα το φέρει. Είναι όλοι από 100-150 ευρώ, 6-7 άτομα. Φέρε Μπατμάνι, 150 ευρώ κοστίζει όλη μπάντα. Ναι. Πάρα πολύ φτηνοί είμαστε. Μα και όταν ερχόμαστε στα μέρα για 50 ευρώ τους πετάμε μετά τη συμφωνία. Ρε φέρε μας ρε, σου λέω. Σοπαρέ. Αφού εγώ να παίξω και χάλκινο. Δεν θα έρθει κιόλας να είσαι στα μπάντα. Να τι σου λέω, ρε, είμαστε πάρα πολύ φτηνοί τώρα. Θα το κάνουμε πρωτομαγιά άμα γίνει. Έκλεισε. Πάσχα, όχι. Καθαρά Δευτέρα κάτι που είναι πιο κοντά. Θα δούμε, θα με ρυμνήσω. Για με ρυμνήσε. Σας έχω εδώ κλαρινάκια τέτοια αυτά. Ηχεία. Πώς θα λένε. Ηχεία τα παίζουν καλά. Θα τα φτιάξουμε όλα. Άμα είναι να βάλεις ρεφενή, πόσα άτομα 150 ευρώ και να μοιράζετε 50 ευρώ. Θα σας στήσω εγώ μια εγκατάσταση εκεί. Μόνιμη. Έτσι. Αγιά Σοφιά θα σε χτίσω, σαν το Μελισανίδη. Με το διευκρίνησες. Έτσι. Όπου τι χάνουμε τόσο καιρό. Τι νομίζεις. Θα σας κάνω και εκπομπή. Live. Εντάξει, δικαιολογήσε γιατί τόσα χρόνια δεν είχαμε ανάπτυξη. Και την Έλενα θα φέρω. Ναι. Φιλιά, καλή σου μέρα. Άντε, θα μιλήσω. Α, για να πω και κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως. Εγώ στα μαθητικά μου χρόνια θυμάμαι, είχαμε φουφούδες στο δημοτικό. Είχατε, μόνο εμείς δεν είχαμε. Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Σοπάρεση. Ο σύλλογος γονέων και εκεί δεν μόνο. Έτσι, υπήρχε σύλλογος. Υπήρχε μέρημνα. Τι νομίζεις? Ποια περιοχή μιλάμε? Δεν υπήρχε, εκεί τη μέρα δεν υπήρχε μάθημα. Δεν υπήρχε. Εμείς κανονικά. Είχαμε μουσική από κασετόφωνο. Και ψήνανε. Μια χαρά. Δικαιούμασταν από ένα χυμό οι μικροί πιτσιρικάδες εμείς και από δύο σουβλάκια σε ψωμάκι. Καλαμάκια. Ωραία πράγματα. Φιλιά, τσάω, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καταρχήν θα παρακαλώ να δεχτείτε λίγο τα συγχαρητήρια μου για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είστε πολύ ωραίος. Δεν θα σας πω, μη μας λέτε τέτοια, θέλουμε, ξέρεις. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Να είστε καλά. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, γίνεται? Βεβαίως. Επειδή είμαι οδηγός στις αστικές κοινωνίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένα φαινόμενο καθημερινό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν κάποια καροτσάκια τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους μέσα. Τι εννοεί τα καροτσάκια? Οι Βούλγαροι αυτοί, δεν ξέρω τι είναι. Ρακοσιλέκτες. Κάπως έτσι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω διαφορετικά. Ναι. Οι οποίοι δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους δρόμους εδώ. Και ειδικά σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε, καταλαβαίνετε τώρα, επαγγελματίες οδηγοί. Ναι. Και έχουμε να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο. Είναι δεκάδες και. Τι να σας πω. Δεν το έχω έχω δει κάποιους στον δρόμο, αλλά τώρα τι να σας πω. Εδώ στο μοναστηρίο το φαινόμενο είναι, τι να σας πω, δηλαδή κοιτάς τα κόκκινα. Μάλιστα. Δηλαδή φτάναμε σε σημείο, αγαπητέ μου, να είμαστε πίσω από το καροτσάκι και να πηγαίνουμε καρότσι. Καρότσι. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Φτάναμε σε σημείο αυτό δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό το κράτος που βρίσκεται, ρε παιδιά, τι κάνει αυτό το κράτος? Αυτό πρέπει να με ρυμνήσει η τροχέα για το σύστημα. Να περνάνε δίπλα τα περιπολικά, ρε παιδιά, και να μην ασχολείται κανείς με αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ άμα το χτυπήσω αυτόν τον άνθρωπο μακριά από εδώ, θα τον πληρώνω αυτόν τον άνθρωπο εγώ? Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, έχετε ένα δίκιο, ας πούμε, υπάρχει παρακόλληση κοινωνιών και αυτά.
Τώρα την... Μόνο παρακόλληση. Ναι. Άμα σε κάποια στιγμή, άμα δείτε ότι από πίσω τα αυτοκίνητα είναι ουρά, για να περάσει ο κύριος να μπαίνει αυτά σε κάποια στιγμή σε κάποιο κενό για να αδειάσει ο δρόμος. Δεν μπορεί να μεριμνήσει ο οργανισμός, να υποβάλει κάποιο αίτημα, κάτι. Δεν μπορεί να μεριμνήσει το πράγμα, θα μεριμνήσει ο οργανισμός. Για άλλα κι άλλα, μάλιστα. Να σου πω, μαχάρι. Συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και τελαμπόγκο. Εντάξει, εκπομπή καταγγελιών. Αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα τη πόλεως, κυρίες και κύριοι. Τσαμψίκα, πιο καλό ήταν. Τσαμψίκα, σε παρακαλώ. Τώρα εδώ, γιατί ξέρεις, μπορεί να τα ακούσουν, σου λέει, αφού μας βγάλαν μέχρι να ακούσει το ρετροχέ, να πει αφού ρε, σίδε, μέχρι και στον λόγο επειδή μας κράζουνε. Είναι δυνατόν, κάντε κάτι, ρε. Τόσο ρε, ζήλι. Να πούν σε άλλες, ας πούμε, σε ωραίες εκπομπές, αυτές που ασχολούνται χρόνια με τα ζητήματα τη πόλη, είναι δεδομένο ότι εκεί θα τα ακούσει. Αλλά στον λόγο επειδή, ρε, εσείς, ξεκολλάτε να πούμε. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνία. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή και στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε και τελαμπόγκο, το οποίο δεν είναι τόσο αμέριμνο κομμάτι, ξέρετε, το χορεύουμε όλο το βράδυ, αλλά έχει στιχάκια έτσι λίγο οπαδικά, θα έλεγα. Μπορώ να το χρησιμοποιήσουν και οπαδοί μετέπειτα σε κάποιο σύνθημα που έχουν έτσι ένα σεξουαλικό προσδιορισμό. Το κετέλα μπόγκο ξεσημαίνει. Σου το βάζω και δεν το νιώθεις καν. Έτσι, τόσο απλά πράγματα. Το χορεύουν και ανέμελα παιδάκια και τέλα μπόγκο και τέλα μπόγκο. Να τι σημαίνει και τέλα μπόγκο. Ναι, βέβαια έχουμε και το αντίστοιχο εδώ το ελληνικό που έχει μια παράφραση το όταν νυχτώνει το εργαλείο. Θα τα ακούσουμε και αργότερα. Θα παιχτούν όλα αυτά τα καρναβαλικά, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στο Λόγο Επειδή. Βέβαια, πέρα από την ευθυμία της ημέρας, κάθε μέρα έχουμε και ευθυμία. Είχαμε και κυπελάκι, έχουμε και κυπελάκι. Έχουμε και φουλ δραστηριότητα. Πες μου, Αναστάση μου, σαν παοξής, πόσο ζηλεύεις τους ΑΕΚτζίδες τώρα. Πάρα πολύ και το έχω δηλώσει. Πόσο μπορεί. Δηλαδή, αυτό που βιώνει φέτος η ομάδα της ΑΕΚ δεν έχει προηγούμενο. Αρχής γενομένης από την ανατροπή την εντός που κάνανε. Την οποία, ας πούμε, θα. Εντάξει, okay. Δεν την έχεις δει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Όχι, στον Ολυμπιακό, σίγουρα όχι. Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν με τον ΠΑΟΚ γινόταν το μάτς 0-2, θα σβήνε εκεί. Ναι, δεν θα τελείωνε. Εκεί πολλές φορές έχει γίνει 0-2 και μένει εκεί όσο έχει το παιχνίδι. Ναι. Η ανατροπή εννοείται, η εκτός που επίσης δεν το έχεις δει ποτέ και αυτό. Έχει γίνει ανατροπή νομίζω στο Καραϊσκάκι ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται πίσω στο σκορ και να το κάνει το 1-0. Ναι, σε εποχές που έκανε αυτή την νίκη και άλλη μετά δεκαετές. Εντάξει, ναι, ναι. Και τώρα και μέσα σε δύο μέρες, τρεις, δύο νίκες. Έχουν τρελαθεί. Έχω στα λόγια μου. Νομίζω ότι όλοι οι παοξίδες ζηλεύουν τους αεξίδες πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, και υπάρχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς το σωματείο του Ολυμπιακού και από τους δύο τους δικέφαλους συλλόγους. Δεν θα διαλύσουν αυτοί που να έρθουν στην Τούμπα και θα τους λυπόμαστε μετά. Λες, θα κάνεις fair play. Θα κάνεις 0-0, όχι, θα κάνεις fair play. Λες μεγάλα 0-0. Κάτι το οποίο το φοβάται πάρα πολύ και ο λαός της ΑΕΚ, από ό,τι διαβάζουμε στα μηνύματα, ότι όλοι το είχαν σίγουρο ότι θα κερδίσουμε Ολυμπιακό, θα προκριθούμε επί του Ολυμπιακού και θα πάμε να χάσουμε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική από τον Απόλλωνα Σμύρνης, που έχει ξαναγίνει αυτό στην ΑΕΚ, δεν είναι. Τον Ιωνικό. Τον Ιωνικό, τότε με Σάσα Φερέρ είχε νομίζω η ΑΕΚ στον πάγκο του 21, εγώ δεν θυμάμαι ποιον είχε. Σάντος. Με την ταμπέλα πάντω, έλα ρε Φερνάνταο. Σοβαρά, είχε Σάντος τότε η ΑΕΚ. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Και ψάχνουν τώρα όλοι οι εξής, έχουν βγάλει κομπιουτεράκι και ψάχνουν πού θα κάνει η ομάδα απώλεια βαθμών. Κανονικότατα. Εντάξει, μακάρι να κάνει τώρα με την Τρίπολη που παίζει. Όλοι περιμένετε στη γωνία, διότι όμως η ΑΕΚ δείχνει ότι εν τέλει δεν πολύ ξεφουσκώνει. Δεν ξεφουσκώνει. Δηλαδή αυτές οι εμφανίσεις που έκανε απέναντι στον Ολυμπιακό και επικράτησε και δίκαια. Και στο. Χωρίς. Εντάξει, κανένα φανταστικό ποδόσφαιρο, χωρίς και οι δύο ομάδες. Ψιλοϊσόπωση ήταν η κατανομή, αλλά παρόλα αυτά η ΑΕΚ έδειξε μεγαλύτερο στένος και νομίζω ότι και δίκαια προχώρησε και στο κύπελο και δίκαια επικράτησε και στο πρωτάθλημα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Μπασκετικός παοκτής. Έχουν μπει μπροστά μου κάτι καροτσάκια με Ρωμά Βουλγαρούς και δεν μπορώ να δω. Έτσι. Λοιπόν, τον αγώνα. Λοιπόν, τώρα στο σοβαρό του θέματος. Υπάρχει όντως ένα πρόβλημα, κυρίως αυτές τις ώρες που δεν έχει ξημερώσει, ναι, που κόβουν βόλτες οι άνθρωποι, και υπάρχει και ένα πρόβλημα με αυτούς που έχουν και ένα μηχανοκίνητο, ένα τρικυκλάκι, χωρίς φυσικά δίπλωμα και, και πολλές ώρες χωρίς άδεια. Ναι. Κυκλοφορίες δηλαδή, εντάξει. Το θέμα είναι ότι συνήθως, όπως εδώ οι Ρωμάοι δικοί μας είναι πολύ προσεκτικοί, στην οδήγηση πάνε πάντα σιγά, γιατί και ο λόγος είναι δεν ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα. Όχι, μπάμπι το δίπλωμα 99,9%, ναι,
και από κάποιους που έχω μιλήσει μαζί τους, το έχουν πάρει με κάποιον άλλο τρόπο. Τέλος πάντων, καλά. Διαφορετικό. Ναι, όχι, είναι σίγουρο αυτό, γιατί όλοι οι παλιοί δεν είχαν τέτοιο. Δεν μπορούσαν να περάσουν εξετάσεις να δώσουν γραπτά. Δεν γνωρίζουν. Σωστό και αυτό. Είναι μια παράμετρος, μάλιστα. Ναι, και πηγαίνουν σιγά. Εδώ τα πιτσιρίκια τώρα που είναι πιτσιρικάδες, βράζουν το αίμα τους, κάτι 15χρονα που οδηγούν. Οδηγούν γρήγορα και είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, εγώ 2-3 φορές έχω φρενάρει, μου ήρθε από το πουθενά. Και φυσικά τι να το πεις, ένα παιδάκι, είναι 15 χρονών. Καλά, ναι, τώρα νομίζω το ζήτημα της οδηγικής συμπεριφοράς και της επικινδυνότητας δεν έχει να κάνει με το αν είσαι Ρωμά ή όχι. Οι Έλληνες οδηγοί. Ναι, εντάξει. Τώρα, αυτό με τα καροτσάκια δεν το γνωρίζω. Έχω δει κάποιους περιφερόμενους ρακοσυλλέκτες, αλλά. Κοίτα, και αυτό είναι δυστυχώς και σύμπτωμα της εποχής. Στην Θεσσαλονίκη και ο Πασχάλης κυκλοφορεί νωρίς, θα το βλέπει. Δηλαδή είναι στάνταρ. Και είναι, ας πούμε, με κατεύθυνση κάποιες περιοχές που γίνεται η περισυλλογή. Μάλιστα. Και από εκεί τους εκμεταλλεύονται και τους δαγκώνουν αυτούς. Δηλαδή, αν το σίδερο έχει μία τιμή, το παίρνουν πολύ λιγότερο. Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα τώρα αυτό. Δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Και εδώ δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα, γιατί έχουν χαρτιά από Βουλγαρία και έχουν παραμονή. Παραμονή, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, ελεύθερη τέτοια, μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Α, το μάθαμε κι αυτό. Καλημέρα. Στα αθλητικά μας εμείς. Εντάξει, γίναμε λίγο Ράδιο Θεσσαλονίκη τώρα. Okay. Μέτωπο προς τα δυτικά, τι κίνηση έχουμε και τέτοια. Θα τα αναδείξουμε όλα τα ζητήματα. Λέγαμε λοιπόν για τη χθεσινή επικράτηση της ΑΕΚ με 2-1 επί του Ολυμπιακού. Η οποία πλέον. Είναι αλήθεια ότι είδα κάποια δημοσιεύματα από. Παοξικό τέτοιο προερχόμενα που κάνουν, αφήνουν αιχμές για, καταλαβαίνεις τι, για την απόδοση όσον αφορά την βιολογική και δεν θέλω να το πω τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι. Νομίζω καταλάβαμε όλοι τι ΣΑΕΚ υπάρχουν, κάναν την εμφάνιση του τέτοια δημοσιεύματα. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου, αλλά πιστεύω πως εντάξει. Να το ρίξουμε, θα ακουστεί σίγουρα ότι, αλλά τώρα αυτοί πως έχουν τόσο αντοχές και με το ένα και το άλλο με τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Εντάξει, βέβαια προχθές η ΑΕΚ έκανε την γκέλα της. Δεν είναι ότι αυτές οι αντοχές δεν είναι. Είναι και αρχές Φεβρουαρίου ακόμα, κάτσε πάει Μάρκος. Κάτσε, έχει ακόμα πολύ ψωμί. Η ΑΕΚ έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει Αστέρες Τρίπολης, έχει ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δυναμό. Έχει μη τελικά. Έχει τι? Δυναμό στην Ευρώπη. Και δυναμό στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, Παναθηναϊκό πότε τον έχει. Πρέπει να έχει Παναθηναϊκό κάπου εδώ στα κοντά. Ναι. Έχει και 11 παίχτες όλο και όλο. Ναι. Η οποία γι' αυτό ακριβώς τίθεται τέτοιο ζήτημα, ότι με τις πολλές απουσίες φέτος έχει περιοριστεί κατά πολύ το ρόστερ. Παρ' όλα αυτά μέχρι τώρα δικαιώνεται ο Μελισανίδη. Δεν πήρε κανένα παίχτη σχεδόν. Και συνεχίζει κανονικότατα να έχει την ομάδα 2 βαθμούς από την κορυφή του πρωταθλήματος και μέσα στους 4 του κυπέλου Ελλάδος. Τι μπορεί να γράφει σήμερα η ελεύθερη ώρα, άραγε. Δεν θέλω να μαζέψεις. Εντάξει, το προηγούμενο έγραφε άγρια τσόντα το Σάββατο. Σήμερα περίμενα ότι το πάει πολύ πιο. Η ελεύθερη ώρα, ρε, η ώρα. Η ελεύθερη ώρα για σπορ, ναι. Κοντά είναι. Κοντά είναι. Η ώρα για σπορ, συγγνώμη. Από τους ανθρώπους εκεί, τους άξιους κατά τα άλλα. Η ώρα για σπορ, τι γράφει, εμείς θα σε πατάμε και εσύ θα προσκυνάς. Αυτά απλά. Γεια σας, πελάτες και τέτοια. Τίποτα το σπουδαίο. Θα περιμέναμε ένα πιο. Λίγο φαντασία. Μάλλον στέρεψε γιατί μετά από τις πολλές νίκες επιτυχίες. Είναι από τη στιγμή που επέστρεψε η ΑΕΚ στην. Κάπου το διάβαζα στην πρώτη εθνική. Από την γάμα και την απουσία της όλα αυτά τα χρόνια. Έχει νομίζω κερδίσει 8 φορές τον Ολυμπιακό. Έχει 3 οπαλίες και 3 μόλις ηττές. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή όπου τον βρει λίγο τον έχει αυτό. Και στο κύπελο επίσης προπέρυσι τον τελικό θυμάσαι με τον Αραβίδη με τα σπασμένα δόντια. Έγινε δουλίτσα. Με τον Τζιμπούρκια και χίλια δύο πράγματα. Και φέτος δηλαδή αυτό που βιώνουν οι φίλοι της ΑΕΚ δεν ξέρω και οι ίδιοι πώς μπορούν να το αποτυπώσουν και να το. Νομίζω ότι τελείωσε η χρονιά λίγο πολύ. Κοίταξε, αν ήταν ο ΠΑΟΚ στη θέση, σίγουρα θα είχε τελειώσει η χρονιά. Έχουν κοινά. Για την ΑΕΚ, λίγο έτσι τώρα, γι' αυτό όλοι φοβούνται ότι η ομάδα θα πάει να κάνει τώρα μια καμιά γκέλα μέσα στο επόμενο. Έχει Αστέρα Τρίπολης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά εντάξει, συνεχίζει. Του κάνει. Τώρα πώς μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό για να μπορέσω να αντλήσω την ευχαρίστηση που άντλησα φέτος η φίλαθλη της ΑΕΚ. Δεν θα μπορέσει. Γιατί δεν πήρε μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν πήρε στο κύπελο. Να αποκλείσει από το κύπελο, δεν τον έχει και στο κύπελο. Αυτό είναι. Ούτε το 5-0 θα με κάλυπτα. Αρχίσαμε το. Αχ, τώρα θα αρχίσουμε. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε το. Η αφήγηση ήταν πάμε πρωτάθλημα. Ωραία, το πήραμε το πρωτάθλημα. Πάμε κύπελο. Το πήραμε και το κύπελο. Σχεδόν σαν τα μπλούκι όλοι φέρονται και άγονται
στο διάφαλο. Α, τώρα ξεκινάει μια νέα τέτοια πεντάρα. Τίποτα λιγότερο από πεντάρα στον Ολυμπιακό. Τίποτα λιγότερο από πεντάρα. Κοίταξε, εγώ έχω ξαναδηλώσει και από το βήμα αυτό που μου δίνει. Ναι. Γι' αυτό σε φέρουμε εδώ για να μα είναι συγγραφικότε. Εννοείται. Δεν θέλω 5-0 Ολυμπιακό. Θέλω 1-0 με πέναλτι 3 μέτρα έξω από μεγάλη περιοχή. Α, μάλιστα. Θα κάνουμε τότε ένα γκάλ, θα φτιάξουμε πιθανού συνδυασμού. Μπορεί να μπει και σε καμιά στοιχηματική αυτό πώ θα κερδίζει ο Πάο. Πώ θα θέλει να κερδίσει και ούτω καθεξή. Κυπελάκι, χθες εκτός από την ΑΕΚ είχαμε και την πρόκριση της Λάρισας στην επόμενη φάση. Πύριος επικράτηση για το σωματείο του Κάμπου. Η Λάρισα η οποία τα χρειάστηκε και την παράταση. Παρόλο το ότι προηγήθηκε βρέθηκε να χάνει 1-2 από τον Κόντε. Αυτό θα τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Να έκανε εκεί και μάλιστα βρέθηκε ένα βήμα πριν τον αποκλεισμό. Χάσε μια ευκαιρία. Άρα ο Κόντε εκεί στο 87 ένα κεραυνοβόλο έφυγε σε μια αντεπίθεση. Ένα κεραυνό από το ύψος μεγάλης περιοχής πέρασε μόλις πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Να στείλει τον Πας Γιάννενα στην επόμενη φάση. Μετά ο Πας κατέρευσε. Εν τέλει ιτήθηκε στην παράταση με 3-2. Και η Λάρισα του Κούγια περνάει στους τέσσερις, κυλάρισα παραδοσιακά. Τα λέγαμε χθες ότι φέτος το κύπελλο θα έχει ομάδες που είναι νικητές του δεσμού. Ομάδες κυπέλου, Λάρισα με 2 κατακτήσεις. Ο Πανιώνιος επίδειξε ισχύος με 4-1 μέσα στην Λαμία. Και αυτός παραδοσιακή ομάδα κυπέλου. Και λέγαμε ότι όταν αυτές οι ομάδες πάνε στα ημιτελικά, λίγο πολύ βρίσκουν τον τρόπο να πάνε και τελικό. Είναι η αλήθεια. Και σήμερα ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απέναντι στον Ατρόμητο. Έχει ένα 2-0 υπέρ του. Καλό προβάδισμα θα το έλεγε. Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν μας έχει δείξει ότι μπορεί να ιτηθεί τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Ας πιάσουμε το αρνητικό σενάριο να ιτηθεί με πάνω από 2 τέρμα. Έχει φάει. Έχει όχι, καμιά ήττα με πάνω από 2 τέρμα. Ούτε στην Ευρώπη. Ευρώπη, γιατί παίξαμε Ευρώπη. Τότε με κινητά. 2-0 χάσαμε. 2-0. Από τότε έχει να φάει 2 γκολ και να μην σκοράρει κανένα. Ποιο θα θυμάται τώρα αυτά. Διακοπέ ήμασταν. Μα πιάσανε στον ύπνο. Οπότε έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες και ο ΠΑΟΚ να προκριθεί και να είναι η τετράδα των ομάδων του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανιώνιος, η Λάρισα και η ΑΕΚ το χαρακτηριστικό. Οι προσφυγικές ομάδες και η Λάρισα. Και η Λάρισα βεβαίως. Προσφυγικές. Έπρεπε να είναι απόλλων μήνη τότε για να συμπληρωθεί το ΠΑΟΚ. Για να γίνει τραπεζούντα το. Το Final Four. Έτσι, το πάμε να κάνουμε ένα Final Four και να τελειώνουμε. Το ιδιαίτερο τη υπόθεση που θα σα πω τώρα ένα στατιστικό στοιχείο που δεν θα το αναδείξει καμία εκπομπή γιατί δεν το πού να πάρουν, πού να ξέρουν αυτά. Είναι και ότι με τους τρεις πιθανούς αντιπάλους, εσάς πιάσουμε το θέμα της ΑΕΚ, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με όποιον και να πετύχει. Δηλαδή, πάω ΚΑΕΚ. Εντάξει, να πούμε αυτά. Ο περσινός πολύ πετυχημένος τελικός. Έτσι. Μια πετυχημένη διοργάνωση που πήγε χιλιάς μπέους. Δεν ξέρω αν έχουμε φέτος γήπεδα με πεζογέφυρες. Έχει ανακοινωθεί που θα γίνει ο τελικός, ξέρουμε. Όχι, εντάξει, δεν θα γίνει ο τελικός. Κάτσε. Φεβράριο είναι. Από τώρα ρε παιδί μου, να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, έχουν αυτό μια κοντρίτσα, μια τέτοια. Τίποτα ρε παιδί μου, τίποτα. Είναι ο Πανιώνιος που και με αυτόν εκεί στην ΑΕΚ. Εδώ πήγανε οι οπαδοί του Πανιωνίου που κάνανε σε σινεμά και απαγορέψανε στο να προβληθεί η ταινία η μπασκετική το 1968. Θα μπορούσε να είναι στη Θεσσαλονίκη αυτή η καλά. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη παίχτηκε το 1968 και παίζεται. Κανονικά χωρίς να το έχει πάρει. Δεν είναι και Ολυμπιακός ρε εσύ. Ναι, δεν είναι. Ναι, άμα ήταν 1924, ξέρω εγώ, και εδώ βγαίνει ο Στεφανωμένος ή η θύρα 7 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν θα παίζότανε. Και είναι και η Λάρισα που λες τώρα, η Λάρισα τι κόντρα μπορεί να έχει, αλλά να σου θυμίσω. Πάλι μια καλοκαιρινή περίπτωση. Μελισανίδη Κούγια. Και εκεί πάλι μας πιάσανε στις διακοπές. Όλα τα ωραία πράγματα γίνανε στις διακοπές φέτος. Και ενδεχομένως να δούμε και ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα καθίσουν πλάι-πλάι Μελισανίδη με Κούγια τώρα. Φαντάζομαι. Γιατί ο Κούγια πάει σε όλα τα γήπεδα. Δεν έχει. Το γυλεκάκι του, το φοράκι του. Τι είναι αυτό του Άδωνη που πουλάει τα. Τα νανό από αυτά, να πούμε τα γυλεκάκια. Και κοντά ο Κούγια είναι νανοφιονικό. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, κακοήθη. Οπότε η ΑΕΚ, όποιο και να βρει μπροστά τη, θα τον αντιμετωπίσει. Θα έχει θέμα. Δηλαδή πάλι θα εξαντληθεί, πάλι θα κουραστεί, πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Αυτό προσπαθώ να πω τώρα εδώ. Κατάλαβες. Γιατί και από χθες κυκλοφορεί αυτό το επιχείρημα, ότι θέλουμε την ΑΕΚ να περάσει, λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, για να κουραστεί, ούτως ώστε να μην καταφέρει να φτάσει στην τελική γραμμή του πρωταθλήματος, να έχει υποστεί απώλειες και ο ΠΑΟΚ να πάει αμέριμνος να κατακτήσει το τρόπαιο ή και τα τρόπαια. ΠΑΟΚ ΑΕΚ βλέπω εγώ ημιτελικό. Να σου πω την αλήθεια. Σήμερα. Εκεί πέρα. Ναι, μπορεί να χάσει και σήμερα και αύριο να μην το βλέπουμε. Δηλαδή, αύριο το πρωί από εκεί να επιστρέψουμε τις κλοπές και να έχουμε κηδείες εδώ και λαϊκά δικαστήρια.
παίζει και αυτό, αλλά και δεν το νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. ΠΑΟΚ ΑΕΚ βλέπω. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, ΠΑΟΚ ΑΕΚ να πάνε στον τελικό. Και να πρέπει να ψάχνουμε γήπεδο, όχι, όχι. Να φωνάξουμε τον Καλατράβα να χτίζει γέφυρες. Πώς το λέει ο Καράς, μην χτίζει τείχους. Χτίσε γέφυρες για μας. Για τους τελικούς τα έχει γράψει αυτά. Βλέπω λοιπόν ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τελικό Λάρισα Πανιόνιο και τελικό. ΠΑΟΚ Πανιόνιο. Για να γίνει πάλι στο Πανθεσσαλικό, ε. Γίνει... Γιατί με ΠΑΟΚ Λάρισα πάλι θα έχουμε θέματα. Ναι, πού ναι, να γίνει. Ναι. Θα αντιδράει και η Λάρισα. Θα πρέπει θα γίνει. Δεν θα έχει γήπεδο να γίνει πραγματικά. Θα λέει δεν ερχόμαστε εμείς Καφτατζόγλιο, δεν πάμε εμείς Αθήνα. Το γήπεδο του Περικού θα γίνει. Αυτά είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν νομίζω. Εντάξει. Πολύ αργότερα εμείς τα θέτουμε από τώρα τους προβληματισμούς. Μην τρέχουμε τώρα πάλι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεπεράσαμε λίγο τις 7. Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα εδώ του Λόγο Επειδή. Και τέλα μπόγκο, συντονισμένοι, πάμε δυνατά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή. Χορεύοντας λαμπάντα, δύο μαντράχαλοι. Εκεί μας καταντήσανε. Υπάρχει έλλειψη σε έμψυχο δυναμικό, αλλά θα ανταπεξέλθουμε. Θα ξαναγεμίσουμε το ρόστερ. Κάθε μέρα παρακαλούσε τον Αναστάση. Έλα εδώ με λυπήθηκε. Άντε να έρθω σήμερα. Παρά τις εξεταστικές, παρά τις διαβάσματα. Έτσι. Εντάξει, είπαμε, χρειάζονται θυσίες. Έτσι, έτσι. Τέτοια ημέρα που είναι η κατεξοχήν ημέρα του Λόγο Επειδή, καρναβαλική. Καρναβάλι θα γιορταστεί παντού στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Μάλιστα στο Κορδελιό. Ξεκινάμε καλά. Ξεκινάμε, ρε. Εντάξει, ειδήσεις που διαφέρουν την πόλη στο Κορδελιό. Είναι τόσο μπροστά που από σήμερα λέει θα κάνουν καρναβαλική παρέλαση και θα κάψουν τον καρνάβαλο. δεν κρατιούνται, ναι, κανονικά. Λέει καρναβαλική παρέλαση, ξέφρενο πάρτι, καθώς και κάψιμο του καρνάβαλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου στο Κορδελιό. Τώρα περιμένουμε μέχρι την άλλη Κυριακή να περάσουν 10 ημέρες. Τίποτα. Σήμερα λέει όλα τα σχολεία. Τώρα είδες που λέγαμε για τα σχολεία της Λέσβου εδώ. Δεν θα έχουν κανονικά, θα συμμετέχουν στην παρέλαση η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα. Και θα υπάρχει ένα ξέφρενο πάρτι με χορούς και πανηγύρια αποκριάτικα. Για όσους είναι εκεί στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να πάρουν το παιδάκι τους και να πάνε να το τσικνήσουν και να το κάψουν, να τελειώνουμε και όλες να επιστρέψουμε και στην κανονικότητά μας. Τώρα ναι. Που λες αυτό, ναι. Ανακαλώ στην μνήμη μου ναι. Ότι όταν πήγαινα δημοτικό πρώτη Δευτέρα ναι. Είχαμε κάνει και εμείς παρέλαση στο Μπελόκηπους. Αλήθεια. Ναι, την είχαμε δει Μοσχάτο εκεί την εποχή. Καρναβάλι, τέτοια είχαν ντυθεί Flintstone, όλα τα παιδάκια. Όχι με τα απορριμματοφόρα. Όχι. Δεν τα είχατε αυτά. Ίσως τώρα να τα ξαναβγάλει. Είναι ο ίδιος δήμαρχος αυτός με τα απορρίμματα. Τότε όταν πήγαινε εγώ δημοτικό ήταν Πασόκο δήμαρχος. Όχι, αυτός που είναι τώρα στο. Όχι, δεν είναι. Δεν βγάλανε αυτόν που έβγαλε τα απορριμματοφόρα να παρελάσουν. Α, με τα απορριμματοφόρα είναι. Βέβαια, να είδες πώς κερδίζεις εκλογές. Τελείωσε. Βγάζεις εκεί, υποδηλώνεις ότι υπάρχει ανάπτυξη και κερδίζεις ψήφο. Καρναβαλικό λέει ξεφάντωμα θα έχουμε και στις πολιτιστικές συνοικίες. Εντάξει, χαμός γίνεται. Τίποτα. Είμαστε το Σάο Πάολο, κυρίες και κύριοι. Της Ελλάδος παντού και στην Νεάπολη. Πάολο Μελάς, βασικά. Δεν το είπες αυτό, δεν το είπες. Μπουλούκια λέει μουσικών και χορευτών με συνοδεία χάλκινων οργάνων και την μπάντα κρουστών. Άιντος θα δώσουν λέει από τις 6 ώρα το απόγευμα να τις ξυπνοπαίνουν στο σύνθημα για ένα ξέφρενο αποκριάτικο. Αυτό λένε, ναι, είναι Δυτική Θεσσαλονίκη. Δυτική Μακεδονία είναι τα χάλκινα. Αλλά κάτι άκουσα, Άιντος. Άιντος. Τι ήταν αυτά, δεν. Ναι, έτσι το λέει εδώ, βλέπω. Γιατί προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο λύσεις για να την περάσει σήμερα και νωρίς. Κάτι να κάνει για να ξεφύγει από όλη αυτή την κατάσταση. Νωρίτερα που λέγαμε και αναδεικνύαμε τα προβλήματα της πόλης Φερρυππίν με τους ουρακούς συλλέξεις που κυκλοφορούν με τα καροτσάκια κτλ. Χτες λέει είχαμε διακοπή ρεύματος στην Άνω Πόλη. Το είδες, το είδες, το είδες. Και λέει στο σκοτάδι βυθίστηκαν 40 εκκλησιές, Άγιος Παύλος, Οδός Κασάνδρου και άλλες περιοχές. Από τι, δηλαδή το είδα και εγώ τώρα γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από ένα λέει κουνάβι. Είναι δυνατόν. Πού βρέθηκε το κουνάβι στην Θεσσαλονίκη. Ότι νομίζω έγινε η βλάβη αυτή που το κουνάβι προκάλεσε. Ο Βολιοφθορέας. Στον υπερυποσταθμό της ΔΕΗ που είναι πίσω από το Καθατζόγλιο. Ναι. Οπότε είναι και στο θέατρο γης. Οπότε βγήκε από το δάσος το κουνάβι. Έχουμε κουνάβια στο Shake Shoe. Άλλο ερώτημα. Δεν ξέρω να το απαντήσω. Έχουμε αγριογούρουνο, οπότε. Θα έχουμε και κουνάβια. Θα έχουμε και κουνάβια. Ένα κουνάβι λέει προκάλεσε πρόβλημα ηλεκτροδότησης σε ένα μεγάλο μέρος της πόλεως.
το είδαμε και αυτό στην ωραία μας Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μπουτέρι, αυτά τα κουνέπια να πούμε βρωμίσανε όλη την πόλη να μου μαζέψε τα. Μπορέσουμε να απευθυνθούμε και εκεί. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τη σταθμάρα μας, με το καρναβαλικό και όχι μόνο λόγο επειδή, και αθλητικό βεβαίως, διότι έχουμε τα κυπελάκια μας. Δεσπόζουν οι μάχες να ολοκληρωθεί σήμερα η τετράδα των παιχνιδιών. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ατρόμητο στις 7.30. Πάλι να φανταστώ χωρίς Ουαρντά και ναι, και δεν παίζει και ο Τερματάς σήμερα. Ο και την άλλη φορά νομίζω δεν έπαιζε εδώ. Στην Τούμπα πάλι δεν έπαιξε. Παίξει άλλος. Άλλος είχε παίξει. Δεν σε ενδιέφερε. Και αυτό στον ΠΑΟΚ ανήκει ο Τερματάς. Α, στον Ολυμπιακό είναι. Μάλιστα. Στον Ολυμπιακό που είχαμε χθες και λίγο έτσι μπατυρτή, αποδοκιμασίες, ρέντι, τα γνωστά. Δεν είναι και πολύ γνωστά. Θυμίζει, θα τα μάθετε. Παλές, να τι τώρα αρχίζαν και βγάζουν γλώσσα εδώ. Αρχίζουν και βγάζουν γλώσσα εδώ. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και δείχνει να μένει εκτός όλων των στόχων. Εντάξει, το κύπελο το απόλεσε, την Ευρώπη την απόλεσε και το πρωτάθλημα. Θα φάει και το μείον 3 τώρα, λογικά. Εκεί πιστεύει. Πώς θα φάει μείον 3, από πού και ως πού. Δεν πήγε στο γήπεδο. Εντάξει, και ο την άλλη. Γιατί τα τρώγε αυτά. Πότε έφαγε μείον 3 ο ΠΑΟΚ. Όχι φέτος, πέρυσι και πρόπερσι. Εντάξει, ρε. Φέτος ο Παναθηναϊκός δεν έφαγε μείον 2. Έφαγε μείον 2 πέρυσι με τον λόγο επειδή του Ήβιτς, δεν τη έφαγε του μείον 2. Ναι, αλλά για το κύπελο γιατί δεν λέτε τίποτα. Μούχτη, κανένα δεν τιμωρήθηκε. Στο κύπελο τι συνέβη. Τίποτα. Α, εκεί στο τελικό. Ήταν αγωνιστικές φάγαμε. Ναι, αλλά ήταν πριν βγουν οι ομάδες, άρα δεν ήταν σε άλλον. Αυτά τα νομικά και τα. Ή το θυμικό δίκαιο επικράτησε νομίζω και στην περίπτωση του κυπελακίου. Αποτυπώνει λίγο και την κατάσταση, το καρναβαλικό κλίμα, όλα όσα βιώνουμε στο ποδοσφαιράκι μας. Το αγαπημένο τουλάχιστον όμως γεμίζουν οι μέρες μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σου. Καλώστηνα, καλώστηνα. Τι γίνεται? Καλά, λαμπάντα, ακούς εδώ, λαμπάντα, χαμός. Ναι. Ωραία, δεν είναι. Πού θα πάτε σήμερα? Εγώ δουλεύω, εγώ δουλεύω. Στο Ιντβολ. Όχι. Μην κάνεις διαφήμιση άλλα μπαγαζά, εμείς αλλού παίζουμε. Στο κου, στο κου. Στο κου, στο κου. Πού είναι αυτό? Εδώ δίπλα, στο Λίμπερο, Βασιλείο Ηρακλείου. Α, εκεί θα παίξω. Ναι, εκεί θα παίξω. Άντε, να μας φέρεις εντυπώσεις αύριο. Θα σε φέρω εντυπώσεις. Ναι, είναι, αύριο 8 πέρι. Η ώρα, 6 η ώρα θα με ακούσει εδώ να... Θα είστε ντυμένοι. Τι να ντυθούμε κι άλλο. Έχουμε ντυθεί τόσες πολλές φορές. Όχι, κάτι βάλτε. Λες, για αυτό. Ένα περουκίτσα. Ένα περούκα σου. Δώσε καμιά πρόταση. Τι λες. τι λες να ντυθώ. Δεν ξέρω κιόλας. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν ξέρω. Εσύ τι στυλ έχεις. Πού να ξέρεις εσύ. Δεν σε έχω δει. Τι να σου πω. Χοντρός είμαι. Τι μπορεί να ντυθεί ένας χοντρός. Αδύνατος. Δεν ξέρω. Φλίστο, ναι. Χοντρός θα είσαι. Δεν μου φαίνεται καθόλου σε χοντρός. Είδες. Με κόβει το ραδιόφωνο γι' αυτό. Τι να κάνουμε, εντάξει, δεν θέλω να ντυθώ, μωρέ. Ας ντυθούν τα παιδιά είναι τώρα. Εμείς φτάσαμε και μια ηλικία. Πώς θα παίζετε, Μπάμπη, στις live. Στις συναυλίες παίζουμε κάνα τετράωρο, άστα να πάνε. DJ πιο Φαρά. Λίγο παίζω. Ναι. Άσε. Α, είδες. Να μαζεύετε καλά αυτά στην Μπάμπη. Όλα αυτά με 6 ευρώ. Δηλαδή, άμα βάλεις πόσο πάει η ώρα, τίποτα. Ένα και κάτι. 6 ευρώ τι είναι, ένα ποτάκι μόνο. 6 ευρώ είναι η είσοδος, παιδί μου, τζάμπαν. Μια μπύρα. Χωρίς μπύρα, εντάξει, θα σας δώσουμε και ποτό από πάνω. Μια μπύρα, για την μπύρα. Το ποτό μπύρα είναι εξτρά, εντάξει. 1,20 λεπτά η ώρα στον Μπατμανίδη. Έλα, δες μια ώρα, δώσε ένα ευρώ. Αδερφέ, μήπως έχεις ένα ευρώ να πάμε Μπατμανίδη. Σήμερα είναι τζάμπα, είναι DJ. Αυτά πίνεις το ποτάκι σου εκεί και θα τα πάρω. Πάρω κινητό τον Αλωνίνα Μπάμπη, καινούργια, θα σε καλά από καινούργιο κινητό. Μεγάλη μας τιμή, Κατερίνα. Μπαμπά μου, δεν σε μιλάω πολλά, μην βγει και φωνάζει. Ναι, έτσι να μην βγει. Άντε, γεια τώρα, γεια. Με καινούριο κινητό έρχεται η ανάπτυξη. Στα πάντα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Με τον Λίμπερο 107,4 και με το λόγο επειδή. Και την Ιντερβέντε να μας συντροφεύει σε αυτή μας τη δεύτερη ώρα για τα αποτελέσματα σε στοιχήματα, σε όσα γίνανε την χθεσινή ημέρα, κυρίως η Αγγλία και η Ισπανία, με τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Χθες είχαμε ένα παιχνίδι για το κύπελο Αγγλίας. Η Τότεναμ αντιμετώπισε την άσημη Newport. Στο πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 1-1. Ήταν κατά το περσινό πιο παιχνίδι βλέπαμε η Arsenal, έπαιζε με εκείνο το χοντρό το τερματοφυλάκα που είχε, το θυμάσαι? Ναι. Που θα φάει σάντουιτς στον πάγκο και έγινε όλο αυτό το ζήτημα. Η Newport είχε φέρει 1-1
στο πρώτο παιχνίδι. Η Τότεναμ εν τέλει επικράτησε χθες με 2-0. Το χαρακτηριστικό βέβαια αυτής της συνάντησης είναι ότι η άσημη Newport είχε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παράτησε την καριέρα του λίγο πριν το παιχνίδι. Κανονικά δεν αγωνίστηκε σε αυτό το ιστορικό, δηλαδή πήγε στο, ποιο είναι το White Hart, πώς λέγεται το συγκεκριμένο. Παίζει αλλού το τραμπ. Α, παίζει αλλού. Yeah. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ο Πάοκ έπαιξε εκεί πέρα. Yeah, εκεί και τώρα άλλαξε εκεί πέρα, έφτιαξε καινούριο. Δεν ξέρω αν έφτιαξε καινούριο. Τον γκρέμισε ο Πάγκρα μου, τον γκρέμισε. Ο οποίος ποδοσφαιριστής αυτός της Newport, για κάθε νομίζω παίκτη να αγωνιστεί απέναντι σε ένα μεγάλο σύλλογο και ιδίως στην Αγγλία που έχουν ιδιαίτερη παράδοση και στο κυπέλο, ο Σίνι Ρίγ εγκατέλειψε την καριέρα του λίγο πριν μπει στο Wembley. Ναι, στο Wembley παίζει τότε να. Ένας 29χρονος και αποφάσισε να γίνει τατουατζής τώρα αυτές τις μέρες δηλαδή. Έμπειρε την ισοπαλία σου, λέει τώρα τι να τρέχουμε στο Wembley για αυτά. Έχουμε εδώ να κάνουμε. Και αποφάσισε λέει να κρεμάσει τα παπούτσια του γιατί το όνειρό του λέει δεν ήταν να αγωνιστεί στο ιστορικότερο γήπεδο της Αγγλίας και ίσως και του κόσμου. Το Wembley έχει μια έτσι ιδιαίτερη εσάνς κόντρα στην ομάδα του Ποτσετίνου, αλλά να γίνει λέει καλλιτέχνης τατουάζ. Μάλιστα λέει με δηλώσεις του προπονητής Newport Michael Flynn αποκάλυψε ότι έκανε στενό pressing στον παίχτη να μείνει να παίξει τουλάχιστον το τελευταίο παιχνίδι ρε παιδί μου, εδώ να σε αποχαιρετήσουμε να σε κάνουμε. Ωστόσο εκείνος λέει θεώρησε ότι είναι το κατάλληλο timing για να αρχίσει τη νέα του δουλειά γιατί θα γίνει... Ακόμα σε εδώ τον πονηρό, άκου εδώ την κουφάλα. Συγγνώμη κιόλας για τη γλώσσα μου Σινιρίγκ, αλλά είσαι λίγο. Γιατί ο ίδιος λέει θεώρησε ότι θα γίνει γνωστός από την απόφασή του αυτή και θα την εκμεταλλευτεί εμπορικά. Marketing. Marketing δεν λες τίποτα, διότι όλοι ασχοληθήκαμε μέχρι και στην Ελλάδα, μνημονεύσαμε το όνομά του και τώρα ενδεχομένως οι χιλιάδες φίλοι θα που είναι στα ραδιόφωνα του Newport και θα λένε «Άντε μωρέ, μόνο με τατουάζ και μήκο να ασχολούνται». Ενδεχομένως μήπως το συγκεκριμένο παιχνίδι, τον κάνουμε εδώ μια μεταγραφή σε κάποια ομάδα της χώρας μας. Να συνδυάζει τα τερπνών με τον ωφελή μου και θα βρει πάρα πολύ πελατεία. Σίγουρα, συμπαίχτες. Συμπαίχτες και εκολαπτόμενους. Μπορείς να τον πάρει σε κάποια ακαδημία να τον έχεις. Δηλαδή, ναι, τώρα στην ΚΑΠΑ 20 ακόμα τα παιδάκια δεν έχουν τατουάζ. Και ενδεχομένως να προβληματίζονται. Τώρα, τι τατουάζ να κάνω και να είναι ένας λόγος που να τους αποτρέπει στο να συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Αν δεν έχεις φτάσει σε αυτή την απόφαση. Και να έχεις το συγκεκριμένο το Σύρι και θα τους λέει να σε πάρω εδώ από το χέρι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώστονα, καλώστονα. Τι λέει. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Ο ασκητός παράτησε τα βιβλία. Παράτησε τα πάντα για να έρθει στο λόγο επειδή της καρδιάς του. Το βράδυ τι θα κάνεις, ασκητά. Θα διαβάζω. Θα διαβάζει. Σε αδεσπάοκ. Άμα πες γιο πάω. Ναι. Καλά ρε δεν ακούς λόγο επειδή τι λέμε τόση ώρα. 7,5 ώρα σήμερα. Δουλεύει ο Μπατμανίδης και δεν θα πάμε να το δούμε. Και δεν θα ψηθώ, θα βαρεθώ. Ω, μπορεί, πάμε ρε. Α, 10 η ώρα παίζουν. Ναι. Εντάξει, θα πάμε. Θα δω Πάοκ, ρε. Δεν ξέρει, λέει. Δεν ξέρει αν παίζει ο Πάοκ. Είμαστε σε αθλητικό ραδιόφωνο, αθλητική εκπομπή. Τα λέω τόση ώρα απέναντι και ο άλλος μου λέει: Πάοκ. Έλα, μωρέ, τελειωμένο μάτσο. Έλα τώρα, μωρέ. Έχει βάλει στόχο το πτυχίο το παιδί. Έτσι. Κοίταξε, όχι μόνο το έχω βάλει στόχο, αλλά έχω κάνει και viral το hashtag πτυχίο 2018. Θα πάρουν όλοι πτυχίο και θα μείνω εγώ να του κοιτάω στο τέλο. Έχει πώ ο Σαββίδη έχει στο Μακεδονία Παλά μια τροπεωθή και αυτό είναι μια κορνίζα έτοιμη στο σπίτι να το. Θα κάνεις για το μεταπτυχιακό. Τι δεν θα κάνω, έτσι θα κάτσω. Μάλιστα. Τι θα το κάνει, ρε. Άκου, δεύτερη κορνίζα. Πρωί τώρα θες εδώ τώρα ζητήματα και έτσι. Σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Σαν να σου λέω τώρα εγώ και εσύ του χρόνου να βγει Champions League, τι θα το κάνεις άμα πάρεις το πρωτάθλημα. Κοίταξε, θα το πω έτσι απλά. Εγώ έχω και πτυχίο και μεταπτυχιακό. Α, και ξέρω. Και παίρνεις λόγο επειδή τηλέφωνο. Ναι, αυτό. Εσύ δεν χρειάζεται. Τελικά το αναγνώρισα σαν date το πτυχίο μου. Ωχ, κατάλαβα. Μάλιστα. Γιατί άμα έχω και το μεταπτυχιακό τώρα θα είχα αναγκαστεί να ξεγραφτώ το τεχνικό επιμελητήριο. Και να πληρώνεις εκεί συνδρομές και τέτοια. Είδες έτσι. Θα αναγκαζόμουν να ξεγραφτώ. Σε σώσανε, αγόρι μου. Εσύ το έλεγε. Ότι... να τα, είδες. Εκπομπή πτυχιούχο. Έχω ρεπορτάζ από το καρναβάλι της Βενετίας. Τι να το κάνουμε, εδώ έχουμε καρναβάλι Κορδελιού σήμερα και με τον καρνάβαλο, ρε, στον Κορδελιό, ρε. Κανονικά και έρευνε τον καρναβάλο εδώ πέρα και παίρνει κάτι από κόσμο, ένας άλλος κόσμος. Στη Βενετία, γιατί τι κάνουν στη Βενετία. Ιστολές, ρε παιδί μου, γονδόλες. Είναι πιο... Θυμίζουν όλη η εποχή. Τι πιο ρε, μάσκες φοράνε. Μάσκες εκεί και αναγεννησία. Είναι και τα ρούχα, ρε. Άμα δεν τηθεί το αγόρι γυναίκα και το γυναίκα αγόρι στα καρναβάλια, δεν έχεις καρναβάλια. Έτσι. Τι τώρα, θα έλεγα τίποτα, αλλά είσαι ραδιόφωνο. Τι είμαστε, το ξέρουμε. Στην τηλεόραση, α πούμε, το έλεγες. Γιατί δεν υπάρχει άντρας που δεν αντιγυνθήθηκε έστω και μια φορά στη ζωή του γυναίκα, δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω ντυθεί.
Δεν είσαι άντρας. Δεν είσαι άντρας, φίλε. Τέλος. Δεν μυρίζει. Άμα δεν βάλεις να μου το φουστανάκι. Να αερίζονται τα μπομπόλια. Σε πω εγώ να πούμε εκεί, εκεί. Γιατί φλερτάρεις με την αντίθετη πλευρά και αντιλαμβάνεσαι το έβρο. Έχω ντυθεί διόνυσος. Α, μάλιστα. Δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει. Δεν κάνει. Ντύ σου πρωταθλητής, να το γλεντήσεις από τώρα. Ναι, ντύ σου ταμπλούς. Ναι. Δρόμο εδώ πέρα γύρω. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Ντύσου τώρα να το γιορτάζεις. Να και, και στο κορδελιό σου λέει: κάτσε τον κάψουμε τώρα τον καρνάβαλο. Δεν ξέρεις μέχρι την άλλη Κυριακή τι γίνεται. Άσε, ναι, πρωτάθλημα παίρνεις. Πρωτάθλημα, μάλιστα. Έγινε. Τα παουξάκια στο κορδελιό τι θα κάνω. Σωστά. Εντάξει. Άμα, θα τον κάψουν. Κάτσε τώρα, αυτό είναι ζήτημα. Παίζει ο Πάουξ στο κορδελιό. Και αυτοί κάνουν παρέλαση. Τι έγινε και στο κορδελιό, ρε. Δήμαρχε. Είναι ο ίδιος δήμαρχος που δεν έδινε το γήπεδο για να παίξει ο ΠΑΟΚ βόλεϊ. Νάτα. Νάτα. Ο δεν ήταν αυτό. Ο ίδιος δήμος είναι. Ο ίδιος είναι. Ελευθερή Κορδελιού και Βόσμου. Μάλιστα. Να το ρεπορτάζ, μόνο το λόγο επειδή συνδυάζει. Πού θα τα ακούσετε όλα αυτά. Τώρα βάλτε αλλού να ακούσετε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο 7,5 ώρα. 7,5 ώρα. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να τα λέμε, αλλά πάλι δεν τα καταλαβαίνουμε. Εδώ θα πάρει την πληροφορία αυτή που δεν μπορείτε να τη βρείτε. Παραπάνω πράγματα. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Α, είχαμε τέτοιο ζήτημα. Πότε δεν έδινε το γήπεδο δηλαδή για να παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν έδινε το γήπεδο στην ομάδα βόλεϊ για να παίζει, για να παίξει ευρωπαϊκά. Ναι. Στην ομάδα χάντμπολ, κάτι τέτοιο. Ναι, και τώρα με βάζει αντιπερισπασμό Βασιλιά Καρνάβαλο. Yeah. Την ίδια ημέρα ο ΠΑΟΚ δίνει τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Δηλαδή στο πρωτάθλημα τι θα βάλει. Τελευταίες αγωνιστικές εκείνη στη... Για να σκεφτώ. 6 του Μάη, τι μπορεί να βάλει. 6 τι... του Μάη. Θα κάνει, θα διορτάσει, θα κάνει την Πρωτομαγιά πιο μετά. Να πει τώρα, εμείς με τη μεταφέρουμε την Πρωτομαγιά να όμε. Εντάξει, τώρα που πει Κορδελιό, ναι. Βγάζει το σαν σήμερα το Facebook. Ναι. Και ήταν 12 Δευτέρου βέβαια. Ναι, αλλά είχαν βάσει ένα μέμε. Ναι. Για τη βόμβα στο Κορδελιό. Πέρυσι ήταν. Ναι. 12, τέτοιο Φλεβάρι συζητούσαμε πέρυσι για τη βόμβα στο Κορδελιό. Α, τίποτα δεν είναι τυχαίο κυρίες και κύριοι. Αλήθειες μόνο από το λόγο επειδή. Και πραγματικότητες αθλητικές. Στο 2310287 και 38 άρια. Ανταμώνουμε και λόγο επειδή. Και στα Facebook. Και εκεί βρισκόμαστε. Βέβαια μιας και είμαστε στα αθλητικό τέτοια. Και το έχει και η μέρα λίγο με τα κρεατάκια του και με το έτσι του. Αλλά παρόλο αυτά πρέπει να είμαστε σε εθνική επαγρύπνηση και αφύπνιση. Προφανώς. Κυρίες και κύριοι, έρχεται ένας Τούρκος αυτή τη στιγμή να σπάσει το ρεκόρ Guinness φτιάχνοντας το μεγαλύτερο ντονέρ. Βέβαια το ντονέρ είναι το αρνίσιο. Το αρνίσιο και ο γύρος, αλλά εμείς θα το λογίσουμε ως μια γενικότερη κατηγορία. Τη γυροειδές. Ο ποιος παίκτης άνοιξε τώρα κατάστημα με ντονέρ. Ο Ποντόλσκι. Να έρχονται οι Τούρκοι να πούμε και παραγωγούν το δικό τους πολιτισμό και εμείς κοιμόμαστε. Τίποτα. Θέλει ένας Τούρκος να φτιάξει ένα ντονέρ, ένα μεγάλο γύρο αρνίσιο 3 τόνων. Και τι κάνει εδώ η Ελλάδα μας. Πού είναι το κράτος. Πού είναι το κράτος τώρα, μπουτάρι. Τι κάνει, ρε μπουτάρι. Τι κάνει, τους φέρνεις εδώ να πούμε και πας σε ξενοδοχεία. Γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να αναδείξουμε εθνικά ζητήματα. Και φυσικά ο γύρος. Είναι το ύψιστο εθνικό. Το ύψιστο εθνικό μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώστονα, καλώστονα. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Ίσως μιλάτε με τον πρώτο, επειδή αναφέρατε τη βόμβα που το είχε βγάλει δημόσια στον αέρα της πόλης με τον κύριο Ζαγόρα μεσημέρι. Έτσι. Καθότι η δουλειά μας είναι ακριβώς απέναντι, να πούμε, και είχαμε. Παίζει να σε είχα ακούσει, παίζει να το είχα ακούσει εκείνη την εκπομπή. Ναι, κάτι μου λέει. Ναι, το χαρακτηριστικό ήταν το ανεπιβεβαίωτο που είχα πει στον κύριο Ζαγόρα και είχε πέσει κάτω, ξέρει. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Και μια που έκανες και χθες παράπονα ότι έχουμε να πάρουμε καιρό τηλέφωνο, ότι χαθήκαν πολλοί ακροατές. Λέω κάτσε να πάρω να πω μια καλημέρα. Είπατε και τη βόμβα. Και καλά. Είναι και Τσικνοπέμπτη. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Σου δώσαμε το πακέτο. Το πιο βλαμμένο καρναβάλι που έχεις δει ποτέ, Μπάμπη, ποιο είναι. Ποιο σου έχει μείνει. Το καλύτερο το έχω δει από κοντά. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά γιατί μου έχει μείνει ένα που έχω δει στο ίντερνετ. Το πιο καλύτερο καρναβάλι που θα λέγει ο Σταμάτης Γονίδης είναι ένα τύπο που είχε ντυθεί. Από την μέση και πάνω Άλις Κούπερ και από τη μέση και κάτω Νίκος Γκάλης. Ήτανε ο Γκάλης Κούπερ. Ναι, ρε φίλε, και το είχα δει και σε τέτοιο στο Facebook σε μια φωτογραφία. Και θα κυκλοφορεί σήμερα, επικό. Τώρα από κοντά δεν ξέρω. Εγώ είμαι βλαμμένος από τη φύση μου. Σε ένα πάρτι είχα πάει να πούμε, πήρα το τρίγωνο από το αμάξι. Ναι. Έβαλα και τις βερμούδες επάνω και έγινα το τρίγωνο του βερμούδου. Η άλλη είχε πάθει σοκ, ξέρεις, μπαίνω μέσα με το τρίγωνο τώρα, ντάγκαρντούκαρ να πούμε πάνω στη φόρμα στα κορδόνια. Και τις βερμούδες επάνω με κοιτάει, με ξανακοιτάει. Τι είσαι εσύ, αγόρι μου.
Τι να σου πω, φέτος. Φέτος να δώσουμε καμιά πρόταση. Τι μπορεί να αντιθεί ο κόσμος, κάτι. Εντάξει, πέρυσι μπορεί να λέγαμε. Έχει πολλά τέτοια τώρα. Τα αφήνω στους επόμενους, ξέρεις, για να έχει και λίγο τέτοιο. Τώρα μου αρχίζω να λέω κατεβατά, δεν θα έχει και ουσία κατά. Ναι, ναι, πρωτάθλημα. Είπα το ένα, είπα την καλημέρα μου. Άιτε, γεια σας, τα λέμε. Φιλιά, φιλιά, όχι. Εγώ λέω αθλητικής φύσεως, α πούμε, κάτι. Εντάξει. Θα έλεγα, και τα ξανά πέρυσι θα έλεγα να αντιθεί ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής, οποιοδήποτε ΠΑΟΚ. Αλλά φέτος είναι κοντά. Οπότε δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Ίσως να ψάξουμε κάτι άλλο. Εντάξει, θα τα βρούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τόσο καιρό μπροστά μας. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς λοιπόν, πρόταση. Ναι. Εγώ Αργιανός. Ναι. Πώς δεν είσαι Αργιανός. Πώς. Πρόσεξε τι θα πεις. Μην τα κάνεις μπαντάρα. Όχι, όχι. Ναι. Ένα κουτί. Ναι. Ένα κουτί κανονικά. Ένα καθρέφτη μπροστά. Ανελκυστήρας δίνεσαι ουσιαστικά. Α, μάλιστα. Βάζεις και τρία κουμπάκια. Το 0, το μείον 1 και το μείον 2. Αν θέλεις θα λες α, β, γ. Και το α δεν το πατάς ποτέ. Δεν σ' ακούει. Μόνο στο β και στο γ. Είσαι τυχερός που δεν σε ακούει ο Πασχάλης, έχει γυρίσει στην άλλη συχνότητα αυτή τη στιγμή και τα λες. Γι' αυτό. Θα ακούσει την επανάληψη. Λοιπόν, και στην πεζογέφυρα, ναι. Μια και θα γίνει ο τελικός και είναι ένα μνημείο πολιτισμού αυτή η πεζογέφυρα. Βεβαίως, θα βάλουμε, θα μπει ο φύλαξ. Για να μας φυλάει. Να είσαι καλά, φιλιά. Καλή σου μέρα. Όντως, εκεί θα αποκατασταθεί η τάξη. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό εδώ στο Λίμπερο 107,4. Συντονισμένοι για ένα καταιγιστικό μισαωράκι. Τα κάνω όλα μετά τις 6. Τις 6 που ξυπνάω καθημερινά. Είπαμε, το ελληνικό ισοδύναμο του Τεκέλα Μπόγκο είναι το εργαλείο, η πατρινή, έχει και την προφορά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο σε αυτό το περίπου μισάωράκι μας, εδώ το τσικνοπεμπιάτικο το πρωινό, στον Λίμπερο 107,4. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Ευθύμη από το Μαϊάμι, που αναδεικνύει ένα άλλο ζήτημα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα, λέει, παιδες, άντε να δούμε πώς θα συγκεντρωθούμε στη δουλειά. 12:30 το μεσημέρι θα παίζει εδώ ο ΠΑΟΚ στο Μαϊάμι. Πάλι, λέει, θα με ακούνε οι κουβανοί στο γραφείο να βαριανασέρω και να βρίζω στα ελληνικά. Καλά να περάσετε στο πάρτι το βράδυ. Ωραία, όμως ξεμπερδεύεις, ρε φίλε. 12:30 ώρα θα δεις το ματσάκι σου. Δεν θα έχεις έχνοια τώρα. Εμείς θα έχουμε το άγχος το βράδυ. Άντε να τελειώσει το παιχνίδι, να πάμε και στις άλλες εργασίες μας. Ο Αναστάσης έχει διαβάσματα. Και πόσα. Ή και μπορείς να αποχωριστείς τα καρναβαλάκια, δηλαδή να είσαι σε μια ωραία φουφού, σε ένα πάρτι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Βάζουν φουφούδες στο Μαϊάμι. Και να βάλεις τώρα να δεις εκεί κύπελο, ατρόμητο και πάω. Εντάξει, είναι και καλό το σκορ, 2-0 είναι. Είναι τίμιο, μπορείς να. Ναι. Πάντως είναι πολύ κακό αυτό. Πάω, παίζει κάθε χρόνο τους κοινοπέμπτη. Ναι, είτε Ευρώπη. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια προκρινώσουν για μια Ευρώπη. Φέτος απαλλάχτηκε σε αυτό, είπες να μην είναι έτσι κοινοπέμπτη αγωνιστό. Πέρυσι έπαιζε Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Πέρυσι περάσει ο ΠΑΟΚ με ήδη. Από τους ομίλους. Ναι, ρε, με την τέτοια παίξαμε. Με ποια. Ξέχασα. Κανείς δεν θυμάται. Με ποια έχει παίξει πέρυσι ο ΠΑΟΚ. Με τη Σάλκερ, ρε. Με τη Σάλκερ. Τσικνοπέμπτη ήταν πάλι. Μπορεί και να ήταν. Ναι, ρε, που πήγαμε γήπεδο και ήταν ξενερωμένοι όλοι. Είχαν σκασμένοι από το φάι. Σωστό, σωστό. Ναι, όντως. Γιατί ήταν το μάτς 10 η ώρα. Ναι, καλά. Κάτι θυμόμουν ότι ήταν έτσι. 90 λεπτά ένα σύνθημα. Δεν φώναζε κανένα πέρυσι. Όλοι ήταν ντύρλα από τα μεσημέρια. Δεν υπήρχε, ναι, η Σάλκε πέρυσι είχε κάνει κερδίσει με στην Τούμπα. 0-3. Α, το, ούτε καν θυμάμαι. Πάμε στο γήπεδο. Ναι, πάμε στο γήπεδο και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θυμάμαι μόνο που είχαν έρθει ο παδί της Σάλκε και σηκώνανε 5.000. Ναι. 5.000, 20 ευρώ, ξέρω εγώ τι. Εκείνα τα μαγικά χρόνια. Τότε που ήμασταν αντιπάλοι με τους Γερμανοί που είχαμε τα μνημόνια και αυτά. Τώρα τα βρήκαμε. Τώρα τα βρήκαμε, τα ξεπεράσαμε. Έχουν την κυβέρνηση σοσιαλιστών. Βέβαια, τώρα είναι διαφορετικά. Η ανάπτυξη έχει έρθει. Έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε τους δανειστέ. Έχουμε άλλα προβλήματα να αναδείξουμε. Τώρα έχουμε περισσότερα άλλα, σίγουρα. Έχουμε να λύσουμε ζητήματα στη Λέσβο σήμερα. Στη Λέσβο σήμερα. Τα αναδείξαμε και από εδώ. Τώρα, βέβαια, το λόγο επειδή. Αν θα έχουν και θα θέλουμε αύριο και ρεπορτάζ από τα σχολεία. Να, θα πάνε άραγε οι κάμερες. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, νομίζω, το κανάλι νομίζω αυτό. Ότι πρέπει να πάνε. Έχω και άνθρωπο που θα τα ξέρει αυτά, αλλά πριν τις 8 δεν ξυπνάει το διαστήριο. Ναι, να μας, αύριο πρέπει να τον βγάλεις να μας βοηθήσει, γιατί θα είναι δύσκολη ημέρα. Πώς πηγαίνουν έξω από τα σχολεία στις πανελλαδικές. Ξέρεις, τα θέματα τα βατά και τέτοια.
Τα σουβλάκια ήταν καλοψημένα. Ήταν για καλά πεινασμένους. Όσοι είχαν όρεξη. Για καλά πεινασμένους. 2-31-0-287-38. Καρναβαλικό λόγο επειδή. Μόνο στο Λίμπερο 107,4. Ούτως ή άλλως κάθε μέρα για μας είναι καρναβάλι. Τώρα βρίσκουμε πατήματα να αναδείξουμε λίγο παραπάνω τις πτυχές του εαυτού μας που μας έχουν καταξιώσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Δεν προλαβαίνω να κάνω. Τίποτα, είμαστε εδώ. Δεν έχει σήμερα πολύ κινησούλα, οπότε είμαστε άμεση στις γραμμούλες. Λοιπόν, ωραία. Χθες έκατσα, το έπαιξα το στοίχημα. Ως ένα μαγικό, δεν ξέρω ο λόγος που δεν παίζεται εδώ στην Ελλάδα η ΑΕΚ. Δεν τώρα... έχει να κάνει με τον ΟΠΑΠ και τον Μελισανίδη και τη σχέση καλά, που υπάρχει. Τώρα εντάξει, μας περνάνε για Αμερικανάκια δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, ας πούμε, υποτίθεται ότι τα μάτς της ΑΕΚ θα είναι στη ΜΕΝΑ, ενώ τα υπόλοιπα δεν θα είναι. Όχι, αυτό, αλλά για να υπάρχει, ξέρω, ίσως να υπάρχει κάποια συμβίβαση, τώρα δεν ξέρω ακριβώς και τι. Μας... μέσω πλήση αφούς αυτό σου λένε, ρε Παπί. Εντάξει. Για να μην... όχι. Πώς είναι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ με τους δανεικούς, ότι προλαμβάνουν σε περίπτωση κάποιου ποτέ, ό,τι και να γίνει θα υπάρχει μουρμούρα, και στην ΑΕΚ σου λέει ό,τι και να γίνει, αφού υπάρχει αυτή η σύνδεση στοιχηματικής εταιρείας με μία ΠΑΕ, ότι ό,τι και να γίνει θα σε λέει ο άλλος γι' αυτό, για να προλάβουν την καχυποψία. Πριν κάποια χρόνια η Real Madrid της είχε στη φανέλα της την Big Win. Ξέρεις ποια ήταν. Άλλο στη φανέλα και άλλο η διοκτησιακή σύμπλευση. Φανέλα όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα έχει στοιχηματικές εταιρείες ή ο ΠΑΠ. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με αυτό. Τι το έπαιξες στην ΑΕΚ, τι το έπαιξες. Over την έπαιξα. Μεταξύ, περιμένω τώρα, έχω παίξει μια ωραία τετραδούλα. Περιμένω, το βλέπω το μάτι στο ίντερνετ βέβαια. Ναι. Λέω τώρα αυτό που να βγει over, κάτι κουρασμένα πάλι. Καλά, στο πρώτο ημίχρονο ήταν ναι. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο, ότι μέχρι που να μπει τον γκολ, βαριώσουν από το βλέπει. Δεν υπήρχε τέτοιο. Λέω θα με πάρω ύπνο τώρα. Mm-hmm. Α, κοιμηθώ το εδώ το πρωί, λέω. Δεν πέφτει το τι έκανε. Αλλά εντάξει, μπήκε τον γκολ εκεί την ώρα που το σκεφτόμουν εγώ αυτό. Μπήκε τον γκολ και λίγο ψηλό άνοιξε. Εκεί λίγο άνοιξε και εγώ τα ματάκια μου. Ναι. Λέω εντάξει, τώρα κάτι θα δω. Και όντως. Πάλι με Λάζαρο. Ο Λάζαρος φωνέας του Ολυμπιακού. Νομίζω καλά, τώρα η άμυνα του Ολυμπιακού είναι. Τι να σου πω, η κίνηση που κάνει ο Λάζαρος στον γκολ, δηλαδή τρεις center back δεν ασχολήθηκαν. Δεν πήδηξε καν για κεφαλιά. Αυτό δεν το λέει ο τερματοφύλακας. Καλά, τι τον αφήνεις εδώ πέρα μέσα στην περιοχή και τέτοιο που σου παίρνει κεφαλιά. Τι να κάνει. Βέβαια ο Λάζαρος, για να δώσουμε και εδώ, για τους λάτρες της στατιστικής, δεν το πολύ πανηγύρισε τον γκολ. Όσοι έχουν γνώσει την παιδική ηλικία του μπορούν να αντιληφθούν το πώς και το γιατί. Το πρόσεξες, μπράβο ρε Μπάμπη, μπράβο. Το πρώτο, λέω, μόνο εγώ θα το πρόσεξα αυτό. Όχι. Λέω ένα παράξενο τέτοιο. Ξέρουν όλοι τι ήταν ο Λάζαρος όταν ήταν μικρός. Ναι, καλά. Και έπαιξε σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, και έπαιξε σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν ήταν ο πάθος της Λίβερπουλ πάντως. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε πληρώθηκες. Πληρώθηκε. Έτσι, τέτοια να ακούμε. Και σήμερα σουβλάκια θα τα κάνουμε. Ακριβώς. Τώρα για τη Λίβερπουλ τα διαβάζετε, το τι γίνεται εκεί στην Αγγλία τώρα με το βουτυχτή, το Κιν και όλα αυτά και τέτοια. Όχι, δεν έχω ενημερωθεί. Δεν έχει ενημερωθεί. Μπες σε κάποια στιγμή. Δηλαδή σε όλες τις εφημερίδες ακόμα και σήμερα που μιλάμε ασχολούνται με αυτό το. Με τις βούτες της Τότερναμ. Με τη σφαγή της προηγούμενης εβδομάδας βεβαίως. Μάλιστα. Δεν ήταν απλά σφαγή, αυτό ήταν χαρακτήρι. Έτσι. Εκεί μας οδηγούνε. Να σε καλά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Ναι, ρε, μας φάξανε την προηγούμενη αγωνιστική. Κάτι πέναλτι μαϊμούδες, ουρακοτάγκους και τέτοια. Ναι. Αλλά αυτό δεν τα λέει κανένας. Εδώ το κατεστημένο της Manchester United. Υπάρχει μια σελίδα. Οι Έλληνες υποστηρικτές αγγλικού ποδοσφαίρου που πλέον βγάζουν πρωτοσέλιδα, φτιάχνουν δικά τους. Αν τα παιχνίδια τα αγγλικά ήταν, πώς το λένε. Έλα, δώσ' το ρε παιδί Super μου. League. Ναι, ήταν Super League. Τι πρωτοσέλιδα θα βγαίνανε και τέτοια. Και βγάλανε τώρα, ας πούμε, ένα πρωτοσέλιδο για την Liverpool. Αυτό σφαγή, μαϊμούδες, ουρακοτάκι και ούτω καθεξής. Λέει το. Αχ, πού το έχω αυτό το πρωτοσέλιδο. Κάτσε να το βρω. Γιατί το κορυφαίο μέσα στην όλη υπόθεση είναι ότι έχει έτσι ένα. Αναπαράγει το μοτίβο ενός ελληνικού κλασικού πρωτοσέλιδου. Και μέσα σε όλα αυτά, εκεί κάτω στη γωνία έχουν φτιάξει αυτή. Έχει πίπες χέρμπ. Θυμίζοντας, ας πούμε, παντροπαράδοντες ελληνικές εφημερίδες που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη διαφήμιση. Εντάξει, τώρα την κάνουμε γιατί εδώ το έχει πει μέχρι και ο Σοκράτης Κόκαλης σε δηλώσεις του, ναι. Το Νταπίπα.
Στο ένα μάτσο μετά τον Παναθηναϊκό, ποιο ήταν αυτό που έχει εμείς εδώ, τους κεράσαμε τα πίπα, ένα τέτοιο πράγμα. Μεγάλο ο Κράτης Κόκαλης, ο οποίος μνημονεύεται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Γιατί ο Μαρινάκης αρχίζει λίγο βρίσκεται σε. Πώς το λένε, σε. Αποσκατάτζει στον Ολυμπιακό. Σε αμφισβήτηση. Εντάξει, βέβαια έχει φέρει πρωταθλήματα τώρα και κύπελα και ιστορίες. Εντάξει, αν δεν έφερνε και αυτός. Ναι, αλλά τώρα Nottingham Forest. Την Nottingham Forest λέγαμε προχθές ότι λένε ότι η ομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά. Ίσως να είναι ένα δείγμα και θα υπάρχουν ανακατατάξεις στον Ολυμπιακό. Η ώρα της Liverpool, έτσι λέγεται το πρωτοσέλιδο που είχε βγει προχθές. You never go alone, λέει από πάνω. Και έλεγε: σφαγή, εντεταλμένη υπηρεσία. Με πέναλτι εφεύρεση το 94, έκλεψαν την νίκη από την ομάδα μας. Έχει τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει βουτήξει και λέει: κάνε μας τη χάρη, μην ξαναβουτήξεις. Σου λέω ελληνικό μοτίβο. Σύχαμα, δεν είδε offside του Κέιν και τον Λαμέλα, είδε κλωτσιά του Βαντούκη. Έτσι. Γιατί κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά στην Βρετανία και στην Αγγλία θα αρχίσουμε να μοιράζουμε τεχνογνωσία, τα έχουμε πει. Αφού κάνουμε εισβολή ως Έλληνες, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν και οι αθλητικές εφημερίδες. Δεν έχουν βέβαια και οι αθλητικές εφημερίδες. Ίσως θα πρέπει να αρχίσουν να τις αναπαράγουν. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24. Και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας μέσα. Επικοινωνία με το σταθμό μας για πολύ λιγουλάκι ακόμη. Στην εορταστική τρομποντινά, τσικνοπεμπιντιάτικη εκπομπή. Με τα κυπελάκια μας, με τα ωραία μας. Και με τα όσα μας παρέχει Kinder Venden ως ενημέρωση. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Kinder Venden, η οποία μας δίνει το στίγμα της κύριος για Αγγλία και Ισπανία. Αλλά δεν έχουμε σήμερα κάτι σε αυτά τα πρωταθλήματα, ότι στα κύπελα δεν έχουμε κάποιο ισπανικό. Έχει κύπελο Ισπανία σήμερα. Ναι, έχει και χθες. Εγώ και δεν τα βγάζει εδώ, είσαι σίγουρος? Ναι. Wow, καλά, εντάξει, ωραία ενημέρωση παρέχω εγώ, που όπου θα μας ακούσουν χορηγούς καημένος. Γιατί δεν μου το βγάζει εδώ τώρα το ίντερνετ, με προβληματίζεις φίλε μου Αναστάση. Σήμερα δηλαδή ποιος παίζει? Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Μα με την Ίντερ Βέντεν, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα έχει Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Είναι δεύτερο παιχνίδι αυτό? Ναι. Μάλιστα, το πρώτο τι είχε ρίξει. Εντάξει, καλά το πήγες, ήξερες μέχρι εδώ, ήξερες. Κλειστό σκόρ είχε. Πες ένα στην τύχη, ένα στην τύχη. Ένα μηδέν Μπαρτσελόνα. Μα είναι δυνατόν να μου βγάζει εδώ το Copa del Rey? Να, θα τον βρω, ρε, θα ενημερώσουμε τον κόσμο. 8 σήμερα στις 10.30 η Βαλένθια υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Νομίζω αυτό το δείχνει και το κρατικό κανάλι. Οπότε ο κόσμος που δεν θα βγει για τις κοινοπέμπτες και θα είναι πάρα πολύ, θα μπορέσει να κάτσει στην τηλεόραση. Εμείς είμαστε Φόρτσα Βαλένθια, Ροστάκια, ούτως ή άλλως γνωστά αυτά. Τι είχαμε κάνει στο πρώτο παιχνίδι? Είχαμε χάσει με 1-0 από την Μπαρτσελόνα. Έλα, το είπε! Δικαίωση, ασκητάλη! Κλειστό σκορ, κλειστό σκορ. Οπότε έχουμε ελπίδες να ανατρέψουμε το εις βάρος μας αποτέλεσμα. Η Σεβίλη επικράτησε με 2-0 χθες τις Λεγκανές και πρέπει να πέρασε στην επόμενη φάση. Ναι, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Είναι τα ημιτελικά του Copa del Rey αυτά. Οπότε τι έκανε χθες οι Λεγκανές? Οι Λεγκανές έχασε από την Σεβίλη με 2-0. Σεβίλη είναι η μία ομάδα που πάει στον τελικό και τώρα περιμένουμε το Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Με την Ιντερβέντεν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ξεψαχνίζουμε. Ή έχει χορηγό ή δεν έχει χορηγό, να πούμε. Τον τιμάς. Παμπολέιρο. Να ψάξετε να βρείτε στο YouTube, μιας και πιάσαμε τα καρναβαλίστικα. Παίζει ένα κορυφαίο βίντεο και θα το δημοσιεύσουμε. Το δημοσιεύουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το λεγόμενο γράφει απλά στο YouTube ΠΑΟΚ Λαμπάντα. Όπου είναι μια μαγική γιορτή που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ το 1989 στο μπάσκετ. Έπαιζε κόρατς τότε ή κυπελούχων, δεν θυμάμαι, με την Ταουγκρές, μία προημιτελικά, κάτι τέτοιο. Και ήταν η εποχή που είχε μόλις βγει το Λαμπάντα, τότε εκείνα τα χρόνια, ήταν φρενίτιδα. Πώς είναι το Ντεσπασίτο στις ημέρες μας που το άκουγες παντού και όλα αυτά τα Ισπάνο τέτοια. Εκείνη την εποχή, τέλη δεκαετία του 80, το Λαμπάντα έπαιζε παντού, παντού, δεν υπήρχε. Είχαν βγει και βιντεοκασίτες στον αστερισμό της Λαμπάντα και τέτοια, πάρα πολλά πράγματα. Κοριτσάκια χορεύανε, Λαμπάντα, αγοράκια, που έχει ο χορός κάτι σαν τον Τικελαμπόκο εδώ. Καταλαβαίνεις τι. Και είχαν κάνει μετάφραση την μουσική του Λαμπάντα σε ελληνική βερζιόν με στίχους του ΠΑΟΚ. Γινώσαν το αυτά τα πράγματα. Γινώσαν το με μπαλέτα, με τσιρλίντες καταπληκτικές, όλες κάτι από το κλικής. Αμαδείς, φανταστικό. ΠΑΟΚ είσαι, για μένα, αυτό είναι το πιο ΠΑΟΚ βίντεο.
Αν θα καταφέρουμε. Άμα δεν είναι cheerleader, σαν την Νατάσα Γερασιμίδου. Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα δώσουμε μια ψηλή. Μήπως και το ακούσουμε εδώ από το λόγο επειδή. Το βιντεάκι τέλος πάντων. Η χορογραφία ήταν του Άλκη Μαντάκου. Και μόλις πριν από λίγο ακούσατε τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Που τώρα θα τον ακούσετε σε έναν πολύ γνωστό ρυθμό της εποχής. Ό,τι να είναι παίζουν, ε. Πρέπει να δεις και το βιντεάκι εκείνο η μαγεία. Αυτό το καταπληκτικό, ψάξτε το, βρείτε ΠΑΟΚ Λαμπάντα. Είναι το αγαπημένο μου βιντεάκι. Δεν είναι τυχαίο ότι το έχει ανεβάσει φίλος του Άρη. Στο YouTube. Και λέει, δείτε εδώ, λέει, ιστορικές στιγμές στο Παλέντε Σπορ. Μαγικά, μαγικά 80's, τα οποία θα τα αναπαράγουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Κου το βράδυ. Άμα βγει κανείς καμιά βολτίτσα, να μας περάσει. Θα παίξουμε πολύ ωραίες τέτοιες μουσικές, εορταστικές, καρναβαλικές, χαρούμενες σαν αυτά που ακούσαμε σήμερα. Και πολλά και ελληνικά και ξένα. Επιτυχίες, MB3 άπειρα. Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε την ενεργό δράση την πρωινή. Αυτό ήταν ένας δίσκος που είχε βγει τότε με τραγούδια με τα ποιημένα του ΠΑΟΚ. Δεν τον έχω βρει πουθενά, τον ψάχνω. Αν τον έχει κάποιος κάτω βιβλίο. Ναι, ναι, έχει κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Εκείνη την εποχή, αν τον έχει κάποιος, οπωσδήποτε το θέλουμε. Έχουμε βρει τον καταπληκτικό δίσκο του Άρη για τα ναρκωτικά, Φερρυπίν. Σαν το Άρης τότε, με Σάκη Ρουβά και τη Γαρμπή, Μαντό και Πασχάλη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ για την αυταπάρνηση που επέδειξε σήμερα για να με συνδράμεις αυτή τη δύσκολη εβδομάδα. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στη Βουγιούκα, έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Κατερίνα. Κατερίνα, τσίκνο πέμπτη τώρα. Ονοανοήτο επέλεξε αυτή την ημέρα για τα γενέθλιά της. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Εμείς ξανά τα λέμε 6. Αύριο μην χάσετε την εκπομπή, θα είμαι σερή από το πάρτι. Μπορείτε να καταλάβετε τι άλλο πρόσαλα πράγματα θα υποθούν. Είναι και Παρασκευούλα. Θα είναι ό,τι να είναι. Νομίζεις οι υπόλοιπες μέρες δεν είναι Σάματης. Να έχετε μια όμορφη τσικνοπέμπτη να διασκεδάσετε, να πιείτε, να φάτε όσο μπορείτε, να καρναβαλιστείτε, να γουστάρετε ρε παιδί μου όσο μας το επιτρέπουν αυτοί που μας στάσανε. Ξέρεις να πω και έτσι, να φανεί. Δεν μας άμε. Στη Λέσβο θα είναι η ψυχή μας. Τι θα γίνει και στα σχολιά. Μπορείς να αποχαιρετήσεις το λαό σου, Αναστάση μου. Αποχαιρετώ το λαό λοιπόν. Καλή συνέχεια, καλά να περάσετε εσείς που θα βγείτε. Κάτσε εδώ, οι μαθιώσανε όλα. Έτσι. Και επιτυχίο 2018. Και γήπεδο στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Έτσι.